Μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για την ΑΕΚ. Συνδεδεμένη και αυτή με τη φωνή του Κώστα Μιαόλη, όπως η άλλη μεγάλη βραδιά με την Μίλαν. Το... Και με τη Λίλ. Και με τη Λίλ, φυσικά. Με τις δύο τεράστιες νίκες της ΑΕΚ τότε και φυσικά την πιο τεράστια με τη Μίλαν στο Champions League το 2006. Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι και ένα άλλο πράγμα. Και νομίζω ότι όλοι μας που ήμασταν στο γήπεδο, η αντίδρασή μας. Έχει μαζί της, μάλλον να το πω, κουβαλάει, να το πω πιο σωστά, και όλο τον κόσμο που δεν είναι στο γήπεδο, ρε. Βέβαια. Και όλο τον κόσμο που δεν είναι στο γήπεδο, εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, Κώστα, και όλη την πίεση και τη φθορά των τελευταίων δύο σεζόν, γιατί η πορεία που έχει ΑΕΚ τις δύο τελευταίες σεζόν, χωρίς επιτυχίες, χωρίς να κερδίσει μεγάλα παιχνίδια, αυτό είναι το βασικό. Δεν ξέσπασε κάπου έστω και μία-δύο φορές αυτό το πράγμα σε νίκη σε ένα μεγάλο μάτς. Και ακόμα και έξω από την ΑΕΚ να είσαι όπως είμαστε εμείς, που είμαστε ο περίγυρος, ας πούμε, της ομάδας, αυτή τη φθορά τη νιώθεις, την παίρνεις, τη ζεις και εσύ καθημερινά με τον αρνητισμό του κόσμου, με τα σχόλια, με όλα. Και πραγματικά την ώρα που μπήκε το γκολ του Ανσάρι Φάρτ, ήταν, ρε παιδί μου, σαν να πατήθηκε ένα κουμπί και να βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ κοίταγα μετά τον έναν και μοναδικό Γερμανό δημοσιογράφο που καθόταν από πάνω. Ο άνθρωπος είχε πάθει. Εντάξει, δεν ήταν εικόνα δημοσιογράφων αυτή εκείνη τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι στιγμές πραγματικά που δικαιολογούν και τέτοιες αντιδράσεις, όπως είχε πει και ο Σταύρος ο Τσόχος τότε όταν έκλαψε μετά το ΑΕΚ Σπαρτάκ Μόσχας, που δεν ήταν και ΑΕΚΖΙΣ, έτσι. Που πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Είναι το ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές σε κάνει να ξεφεύγεις τελείως. Και αυτή ήταν μια μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ, μια στιγμή που βάζει την ΑΕΚ, θέλω να πιστεύω, σε μια άλλη τροχιά για την συνέχεια. Έχουμε ήδη σε εξέλιξη τις τελικές διαπραγματεύσεις για να πάρει ΑΕΚ να κλείσει και το θέμα του στόπερ. Το θέμα του στόπερ που θα μας δυσκολεύσει πάρα πολύ. Πρόκειται για τον Ρουμάνο διεθνή των 24χρονων από την Ούφα, την ρωσική ομάδα, τον Ιονούτ Νεντελτσεάρου. Νεντελτσεάρου. Ιονούτ Νεντελτσεάρου. Είναι πάει φούλια για τον Νεντελτσεάρου. Ο παίχτης έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, το είπε και ο ίδιος δηλώσει του λίγο νωρίτερα στο gazeta.gr. Νομίζω ότι νωρίς αύριο θα έχουμε νέα και πιστεύω ότι θα είναι ευχάριστα τα νέα. Υπάρχει αισιοδοξία στην ΑΕΚ. Είναι το timing μερικές φορές. Έπεσε η ΑΕΚ στην περίπτωση να είναι ευνοϊκές συνθήκες για να πάρει έναν ποδοσφαιριστή που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν πολύ ακριβότερος από τα λεφτά στα οποία προβλέπεται να κλείσει αυτή η μεταγραφή. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν εν ενεργεία διεθνή. Είχε συμμετοχή, μάλλον, ως αλλαγή και στα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής Ρουμανίας στο Nations League. Είναι βασικό σε όλα τα παιχνίδια της UEFA μέχρι τώρα και στα 9 μάτς στο πρωτάθλημα με 90 λεπτά. Ένας παίκτης με πορεία στην Δυναμό Βουκουρεστίου για 4 συνεχόμενες σεζόν ως βασικός πριν πάρει τη μεταγραφή στην Ρωσία. Έχει ύψος 1,90. Δεν είναι καθόλου αργός για το ύψος του. Για το ύψος, ναι. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, πολύ καλά τσεκαρισμένη και από τον Ήλια Έβιτς και από τους συνεργάτες στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Την πιστεύουν πάρα πολύ και θεωρώ ότι η μεταγραφή εύκολα ή δύσκολα μέχρι αύριο θα κλείσει θετικά για την ΑΕΚ. Δεν προβλέπω να έχουμε κάτι άλλο συνταρακτικό μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές την Δευτέρα. Και όταν λέμε για κάτι συνταρακτικό, ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος περιμένει και κάποια νέα ενδεχομένως για τα συμβόλαια. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κάποια εξέλιξη πριν κλείσει το παράθυρο. Θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη κάτι διαφορετικό. Δεν σημαίνει αυτό ότι κλείνουν τώρα τα θέματα επειδή η ΑΕΚ κρατάει τους παίχτες χωρίς να έχουν ανανεώσει αλλά και χωρίς να έχει πωληθεί κάποιος. Νομίζω ότι θα επιδιώξει πάρα πολύ γρήγορα ξανά συζητήσεις με στόχο την συμφωνία για ανανεώσεις. Πάντως είναι μια αγωνιστική αύριο που έχει πολλά σπουδαία παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός μεταδέεται από τη τηλεόραση του Sky. Στις 4 η ώρα με τον Άρη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία πηγαίνει στα Γιάννενα. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Όφη. Γνωρίζονται οι δύο ομάδες καλά. Έτσι κι αλλιώς είχαν φιλοξενηθεί και ο Πας Γιάννενας σε εγκαταστάσεις του Ρέντι για κάποιες μέρες και να παίξει και φιλικό.
Ο ΠΑΟΚ και αυτός έχει σοβαρά θέματα, νομίζω ότι... Κοίτα, αυτό που έχει γίνει με τον Μάτος, με τον ΠΑΟΚ είναι τρέλα. Πραγματικά είναι εκτός κάθε λογικής και δείχνει ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα πλέον στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί δεν μπορεί να κάνει τον άλλο που τον έχει σχεδόν διώξει, τον έχει τελειώσει να δουλεύει. Δηλαδή, δεν έχει δεξί back half στα πιο κρίσιμα μάτς που διεκδικούσε το Champions League. Παίζει με τον Κρέσπο που κάποια στιγμή. Εντάξει, και αυτό δεν βγήκε πια. Μα και αυτό ερχόταν από τραυματισμό, έτσι. Θυμίζουμε ότι είχε λείψει. Και στα πλοίο είχε λείψει. Βέβαια. Έχει έξω λοιπόν τον Μάτος. Τον έχει, όχι έξω, έχει αποφασίσει να τον διώξει στην ουσία. Δηλαδή έχει αμολυθεί ο παίχτης για να βρει ομάδα. Και αφού μένει έξω από το Champions League, ενώ πια έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια τεράστια ευκαιρία, όπως ήταν η ρεβάνς με την Κράσνοντα. Για μένα και το ποσό της πώλησης του Μπίσεσβαρ, ενώ έχει δύο χρόνια ακόμα, είναι. Με κλώνησε χθες. Ναι, δείχνει μια πίεση αυτή τη στιγμή. Ότι έχει τον Μπίσεσβαρ που. Εντάξει, δεν είναι και 35, 32 είναι έτσι. 32 είναι. Και okay. Αυτός με τη διαχείριση που του γίνεται απαξιώθηκε το τελευταίο διάστημα βέβαια. Γιατί για να πουλήσεις καλά πρέπει και λίγο να φαίνεται στην βιτρίνα. Ο παίκτης και στα playoffs δεν έδειχνε να έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή του και γενικά δέχθηκε πάρα πολύ κριτική. Ένας παίκτης που μου αρέσει πάρα πολύ και την τελευταία διετία στα μάτσα ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν αυτός πάντα που, να σου πω την αλήθεια, υπολόγιζα και περισσότερο. Και δικά σας εμένα έλεγες ότι θα μου την κάνει. Με 500.000 νομίζω πωλείται ο Μπίσεσβαρ. Αυτό με κλώνησε, σου λέω πιο πολύ, ότι το ποσό, δηλαδή πες έστω ρε παιδί μου 800 για τον Όρε, 700, 1 εκατομμύριο κάτι. Δεν μπορεί τον Μπίσεσβαρ, ας πούμε, που ξέρεις και από όλους τους αντιπάλους ο Μπίσεσβαρ, επειδή δεν είχε εμπλακεί, ξέρεις, σε αυτή την κόντρα τόσο πολύ με κάποια δήλωση κτλ. Είναι και αυτός που σου δημιουργούσε την αίσθηση για τον μεγαλύτερο και τον περισσότερο κίνδυνο όταν έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Ειδικά στα μάτς με την ΑΕΚ που είχε κάνει. Βέβαια. Λοιπόν, και έχουμε ντεμπούτο του Απόλλωνα Σμύρνης στη Super League μετά από την άδεια που είχε πάρει δικαιολογημένα, γιατί δεν είχαν μπορέσει να κάνουν προετοιμασία και μεταγραφές. Απόλλωνα Σμύρνης εναντίον ΑΕΛ στις 6 και 4 στην Ριζούπολη. Και η αγωνιστική κλείνει πάρα πολύ αργά, στις 10 παρατέταρτο. Ελπίζουμε τότε να είμαστε ήδη χαρούμενοι από να τελειώνει ο τελικός και η ΑΕΚ να έχει κατακτήσει το τρόπαιο στο μπάσκετ. Για να μεταφέρουμε το μυαλό μας στο Περιστέριο, που έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς η ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Σε ένα μάτς το οποίο θα έχει και κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Και αναμενόμενες. Να πεις πιθανή σύνθεση και να πάμε στον κόσμο, γιατί περιμένει. Να πιθανολογήσω μόνο μπορώ. Ναι, πιστεύω πιθανή, ναι, νομίζω δεν θα αλλάξει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Τσιγκρίνσκι Σβάρνα. Νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές στα πλάγια μπακ. Βλέπω να ξεκινάει Παουλίνιο και Λόπες. Θα παίξει ο Μάνταλος βασικός, που σημαίνει ότι είτε Κρίστησης είτε Σάχοφ θα είναι εκτός. Αν μου πεις να ποντάρω, για κάποιο λόγο θα ποντάρω στον Κρίστησης να είναι εκτός. Νομίζω ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πάρα πολύ του Σάχοφ. Ναι, του Καρέρα ο Σάχοφ. Αν και προέρχεται από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ο Κρίστησης, έτσι, και αυτός είναι ένα απίστευτο μάτσο που έκανε την Πέμπτη. Μετά μπροστά, Καρίμ, νομίζω, θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Ελπίζω. Ο Λιβάη για λογικά θα επανέλθει από τα αριστερά και βλέπω και το Λιβάη που βγήκε αλλαγή γύρω στο 70 στο μάτς με την, ίσως και λίγο μετά από το 70, δεν θυμάμαι, με την Wolfsburg. Ναι. Πάντως πιστεύω θα ξεκινήσει και σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά. Ίσως και αλλαγή με το Μάνταλο, πάντως να τη βοηθήσει στο γεγονός ότι τουλάχιστον θα έχει ένα 30 λεπτό λιγότερο στην πλάτη του. Τον Ασαριφάρ που θα ξεκινήσει μπροστά, που και αυτός μπήκε στο τέλος και έκανε τη δουλειά του. Οπότε θα είναι αμέσως. Ειδικά ο Σαριφάρ, δύο παίχτες πιο φρέσκοι, και ο Μάνταλος δεν ήταν, ξέρεις, και στην τελική ευθεία που πέσανε. Όχι, δεν ήταν στην τελική ευθεία. Για τον Μάνταλο το μάτς τελείωσε μετά το πέναλτι. Ναι, δεν επανήλθε ποτέ ψυχολογικά. Ήταν, και για μένα πολύ άργησε να γίνει και κίνηση στο δεύτερο ημίχρονο. Την περίμενα ακόμα νωρίτερα. Αλλά okay, πάντα παίζουν αυτά. Έφαγε μεγάλες ντόπες ψυχολογικές μετά το τέλος του αγώνα και από την ομάδα και από τον. Αυτό φορώτησαν βασικά οι συμπαίκτες του και ο κόσμος και οι συμπαίκτες του. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε, ναι, πάμε. Ναι. 95-79-283-4-5. Να θυμίσω οι γραμμές. Τα νούμερα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ναι. 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 Έλα, Μιχάλη. Έλα, ρε Καρύ. Έλα, ρε Καρύμ. Πού είσαι, ρε Μιχαλή. Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Τάσο.
δεν το περίμενα ότι μετά από 15 χρόνια μετά το μάτς με τη Μίλαν θα πορωνόμουν πάλι τόσο πολύ με περιγραφή μια όλη, να την ακούω 15 φορές την ημέρα και να θέλω να το βάλω ήχο κλείσει στο κινητό μου. Δηλαδή η φωνή του σαν να μην άλλαξε πότε, πώς θα καταφέρνει ο άτιμος, δεν ξέρω. Είναι αυτό που έλεγε ο Χριστόφορος, αιώνιος έφηβος, δεν με κοροϊδεύει τόσο καιρό. Και πρόσεξε, θα του θυμίσω και κάτι άλλο, μπορεί να το θυμηθεί σίγουρα γιατί η μνήμη του είναι δυνατή. Όχι περιγραφή, σε περιγραφή, γιατί και περιγραφή δηλαδή ήταν και με τη Βασλούη που είχε κάνει πολύ δυνατή. Αλλά ένα παιχνίδι που είχαμε φέρει μετά το χ στο Περναμπέου, το θυμάσαι Κώστα, που έκανες εκπομπή. Ποιο λες? Μετά το 2-2. Μετά το 2-2, ναι. Που ήσουν σε κατάσταση, εγώ πιτσιρικά, δηλαδή μαθητής του Λυκείου ακόμα το 2, πότε ήτανε. Τότε έκανες 2-6 αν θυμάμαι Κώστα, έτσι δεν είναι? Όχι, με τη Ρεάλ ακόμα όχι, δεν έκανα τόσο αργά. Μπορεί να έκανα 12-2. Με την ερασιτεχνική τραβάγαμε ξενύχια 2-6, έχεις δίκιο, ναι. Τότε με τον Τέμι. Θυμάσαι που έβαλε τον ύμνο και πάλι, το θυμάσαι? Ναι. Ήσουν σε κατάσταση έκσταση και εσύ, όπως όλοι μας τότε, βέβαια, εντάξει. Με αυτή, δηλαδή κάποιες βραδιές με τον Κώστα τις έχω συνδυάσει αυτή και μετά τα βράδια που πέραγαμε εκείνο το καλοκαίρι με την ερασιτεχνική, τότε που ξενυχτάγαμε σέρι. Μιχαλή, δεν φεύγαμε από το γήπεδο με τίποτα εμείς. Τι ώρα φύγαμε? Ναι, και τώρα το πάντως ήμουν ακόμα μέσα. Κάσο, εγώ ξέρεις τι έπαθα. Πέρα την πραχνάδα και εμένα δεν έχει καθαρίσει ακόμα. Μία και μισή, 2:25 ήμουν που έβγαλε τη φωτογραφία έξω από τα γραφεία. Ναι, σε πάτσα κιλάκι την είδα, ναι. Θέλω να πω ότι ήμουν στο αμήν, δηλαδή να αποτύξω τα αμάξια και να φύγω για πάνω. Τέτοια φάση. Αλλά αυτό που κάνανε η ομάδα που πήγε αυτό για το πέταλο μετά και έκανε αυτό το τέτοιο, για μας ήταν. Για τον κόσμο της ΑΕΚ ήταν ωραίο, γιατί έδειξε τον κόσμο τουλάχιστον το σέβεται. Παρόλο και, πούμε, και την κρίνια που έχουμε κατά τα δεσμεύματα και αυτά, το καταλαβαίνω ότι για εμάς τους γηπεδικούς λίμα αυτό το παιχνίδι, δηλαδή είναι χτύπημα όταν δεν παζεύει. Η ομάδα κέρδισε και έκανε αυτό που έκανε, αλλά για να φαντάσω το ζήσεις, ας πούμε, και από το γήπεδο. Τουλάχιστον εσείς το ζήσατε και από ό,τι άκουσα βγάλατε τη φωνή όλοι, γιατί στο δεύτερο τον γκολ διακούγονται δίπλα τον Κώστα για αρχές, δηλαδή απίστευτες. Και είναι από δημοσιογράφους, από εσάς είναι λογικά, έτσι. Εντάξει, και στο πρώτο, γιατί ήταν τέτοιο γκολ. Ναι. Και το πρώτο. Το πρώτο είναι τρομερό. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε στην πιάτσα την Παρουσιακή, πήγε κούτα η μπάλα. Άστο, μπαίνει μέσα και δεν το πιστεύεις εκείνη την ώρα. Ναι, κούτα. Τελικά σου πω, άμα γίνει διαγωνισμός για τα πιο εντυπωσιακά γκολ από τότε που γύρισε στην Αλφα Εθνική, μιλάμε, θα το πάρει με άνεση το βραβείο. Ναι, βάλει και το τακουνάκι, το άλλο το... Βέβαια, πότε ήταν με το... Τώρα, το προηγούμενο, στην προηγούμενη σεζόν ήταν, ναι. Στην προηγούμενη σεζόν ήταν το τακουνάκι, ρε παιδί. Έκανε το 1-0 σκαυστερήσεις. Με τη Λάρισα πρέπει να ήταν, ναι, με τη Λάρισα, ναι. Σκαυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Ναι. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι το κοπ της ΑΕΚ, αυτό που έλεγε ο Μουρίνιο όταν έκανε την ανατροπή Λίβερπουλ με την Μπαρτσελώνα, δηλαδή ότι... λέει ο Μουρίνιο, ας πούμε, ότι εκεί που είναι το κοπ πάντα είναι το τέρμα στο οποίο ξέρεις ότι παίρνει δύναμη και τα λοιπά. Αυτό το τέρμα το οποίο για την ΑΕΚ, στη ζωή της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο, φαίνεται να είναι στη σύγχρονη εποχή, έτσι, γιατί υπάρχει και το άλλο, φαίνεται να είναι αυτό το τέρμα που έχει μπει το γκολ του Μίτσελ, η ανατροπή με τον Ολυμπιακό, η ανατροπή αυτή, το γκολ του Μπλάνκο με τον Ολυμπιακό, το 1-0 που είχε πέσει το καπνογόνο. Βεβαίως, ναι, στο τέλος. Έχουν μπει δηλαδή τρομερά γκολ στο δεξί τέρμα, όπως βλέπουμε από τα δημοσιογραφικά. Όντως. Δηλαδή και γκολ σε ντέρμπι, πολύ σημαντικά. Εγώ ήθελα να πω για το μάτς αυτό, για τη συνέχεια, γιατί προηγούμενη εβδομάδα εμείς κάναμε μια τρομερή κουβέντα το προηγούμενο Σάββατο, οι τρεις μας, ας πούμε, και ήταν ακριβώς αυτό που είπαμε, το μάτς με την πρίζη, αναφορά που κάναμε. Σε όλο αυτό δηλαδή το θυμάμαι εγώ όπως κάναμε την κουβέντα μας και κάπως έτσι πήγε το πράγμα. Εντάξει, ομολογώ, ήθελα... Μιχάλη, ότι ευχόμουν να πάει έτσι, γι' αυτό το έλεγα συνέχεια. Ναι. Έτσι ευχόμουν, ναι. Και ευτυχώς πήγε έτσι. Και με πρωταγωνιστή το Σιμώης εντωμεταξύ, όπως τότε. Ναι, φαίνεται ότι ο Σιμώης είναι με μεγάλες επιτυχίες για την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Συνεδεμένο, όταν σκοράρει δικά σας, απλά όχι, το έχει αποδείξει. Αλλά τι ήθελα να πω, ότι είναι, εγώ παιδιά, θα σας πω, όταν χάσαμε το πέναλτι και όταν τρώμε και τον γκολ στα χασομέρια του πρώτου μέρους εκεί και δεν μπορούσα να φανταστώ πώς θα μπει η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν λέω, γιατί λέω, τέτοια εγκίνια μας, ρε φίλε, να έχουμε κάνει ένα πολύ σοβαρό πρώτο ημίχρονο, έτσι, να μην έχουμε απειληθεί. Να έχουμε χάσει το πέναλτι. Ο Μάνταλος μετά το πέναλτι να χάνεται από το γήπεδο, να γίνεται αυτό που γίνεται, λέω τώρα, και βλέπω την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο να μπαίνει προσιλωμένη περισσότερο από το πρώτο. Εγώ εκεί είπα, θα εντυπωσιαστικά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Μιχαλή. Απλά η ομάδα, και εγώ στο ημίχρονο έτσι ήμουνα, όμως, επειδή μου, αυτό που έβγαζε η ΑΕΚ και με το ξεκίνημα πάλι του δεύτερου ημιχρόνου, σε έβαζε σε σκέψη ότι δεν μπορεί, κάτι θα γίνει.
Ναι, δεν έδινε την εικόνα ποτέ παραδομένης ομάδας, δηλαδή, σε κανένα σημείο. Το δε κέντρο μας, γιατί εγώ εντάξει να σταθούμε σε όλα τα άλλα και όλα καλά, αλλά το δε κέντρο μας ήταν λες και έπαιζε μαζί. Ο Σιμόνι με τον Κρίστη ούτως ή άλλως παίζουν μαζί, αλλά σαν να παίζουν τόσο καιρό και είναι η απόδειξη αυτό που συζητάγαμε οι τρεις μας, αν θυμάστε τον προηγούμενο Σάββατο, ότι ο Σάχοφ θα κάνει τη διαφορά στην ομάδα γιατί είναι αυτός που είναι. Δηλαδή κοντά του θα φανούν και οι υπόλοιποι. Με ποια έννοια το λέω? Ότι ο Κρίστης έτσι έκανε παιχνιδάρα και έχει και αυτός χαρακτηριστικά του να παίξει παιχνίδι όπως κάνει ο Σάχοφ. Δεν είναι δηλαδή τα χαφ που είναι μόνο για να κόψουν, είναι τα χαφ που μπορούν να κάνουν, να περάσουν σωστές μπαλιές κάθετες, να κάνουν παιχνίδι δηλαδή, να παράξουν. Και ο Σιμόες στο 6 είναι ο Σιμόες που κάνει καλύτερο, θα πω κάτι άλλο που δεν το έχω ακούσει αυτές τις μέρες, που κάνει καλύτερο, δεν το κάνει καλύτερο, τον κάνει να φαίνεται στο μάτς περισσότερο και να το στήνσκε, παιδιά. Βλέπω στα μηνύματα έχει προκαλέσει μεγάλη στεναχώρια η πρόκριση της ΑΕΚ για κάποιο λόγο, έτσι. Εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Μη αναμενόμενο. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Απ' την άλλη μας καλούν δηλαδή να σκεφτόμαστε και τη βαθμολογία των ελληνικών ομάδων, αλλά είδες. Πρόσφερε η ΑΕΚ και τους πείραξε. Τέλος πάντων. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε για το συγκρίσιμο. Προκρινόμαστε δεν προσφέρει. Προκρινόμαστε μπινελίγια. Εντάξει, να κάνουμε, παιδιά. Δεν ξέρω τι αν συμφωνείτε σε αυτό με το συγκρίσιμο. Δηλαδή πιστεύω ότι επειδή ο Σιμόες είναι σε αυτή τη θέση εκεί, όταν παίζουμε με τα τρία χαφ, με αυτά τα χαφ, ο Τσιγκρίνσκι φαίνεται ότι είναι αυτός που ξέρουμε. Προχτές έχει κάνει ματσάρα, έχει βοηθήσει και στο κομμάτι του να περάσει και την μπάλα 2-3 φορές. Θέλει οποιοδήποτε στόπερ, όχι μόνο ο Τσιγκρίνσκι. Θέλει ισορροπία μπροστά του. Και θέλει. Μπράβο. Απλώς εγώ το λέω γιατί. Να βοηθάει την άμυνα. Το λέω για τον Τσιγκρίνσκι, γιατί δεν χρειάζεται να κάνει πολλά μέτρα όταν έχει το Σιμόες δίπλα του. Μιλάμε για τον Τσιγκρίνσκι και κάνουμε κριτική με καθαρά, μόνο με την εικόνα που βλέπουμε καμιά φορά, που ποτέ δεν έχει ξεκινήσει δυνατά κάποια σεζόν ο Τσιγκρίνσκι. Συνήθως είναι και τραυματίας το ξεκίνημα. Ναι, όντως. Κάθε σεζόν. Αλλά αν ρωτήσεις τον προπονητή, αυτό που θα σου πει είναι ότι ο πιο επιδραστικός παίχτης για την παρουσία της ομάδας μέσα στο γήπεδο και αυτός που πάντα κοιτάνε όλοι ως σημείο αναφοράς, και το έχει καταλάβει αυτό ο Καρέρα και γι' αυτό τον υπολογίζει πάρα πολύ, είναι ο Τσιγκρίνσκι. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια διαφορά φέτος, είναι η πρώτη σεζόν που ο Τσιγκρίνσκι μετά από πάρα πολύ πίεση δέχθηκε να κάνει λίγο πιο ελαφρύ πρόγραμμα σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα στο καθημερινό της προπόνησης από τη στιγμή που ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος. Ένας λόγος δηλαδή που ο Τσιγκρίνσκι αντιμετώπιζε τα πολλά προβλήματα τις τελευταίες σεζόν ήταν ότι δεν δεχότανε ειδική μεταχείριση. Να κάνει ειδικό τρόπο προπόνησης. Πιο ξεκούραστα δηλαδή, με λίγα λόγια. Φέτος είναι η πρώτη σεζόν που αποδέχθηκε ένα πρόγραμμα πιο ειδικό για αυτόν που έχει βγάλει ο Ουρμπάνο. Εντάξει, δεν θέλω να πω πιο ξεκούραστα, αλλά τέλος πάντων με κάποιες ειδικές προβλέψεις το δέχθηκε και ίσως δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα, να πάει λίγο καλύτερα φέτος το πράγμα με τον Τσιγκρίνσκι. Πάντως, η εικόνα αυτό λοιπόν, ότι κάναμε την ανατροπή στο μάτς και όλο αυτό όπως έγινε, δηλαδή μου έδειξε ότι η ομάδα απέναντι σε Γερμανούς, παιδιά, είναι πολύ μεγάλο αυτό που έχουμε κάνει. Απέναντι σε μια ομάδα. Αλλά Μιχάλη, έχεις πέσει την περίπτωση, συγγνώμη ρε φιλέ. Πάλι θα, ναι. Με όλο το θάρρος επειδή σε κομμάτι της εκπομπής και εσύ. Στέλνει ένας τύπος. Κοροϊδεύεται λέει τον κόσμο, γιατί λέει, δεν λέτε ότι η ομάδα θέλει δύο ακραία μπακ, ένα δεκάρι, άλλο ένα χαφ, ένα πλάγιο, ένα φορ και να φύγουν και Λιβάγια και Ολιβέιρα. Κάτι άλλο. Κοροϊδεύεις λέει τον κόσμο, θέλουμε 5 μεταγραφές τουλάχιστον. Σε ένα μήνα θα ζητά συγγνώμη πάλι για αυτά που λέει σήμερα. Λοιπόν, η ομάδα μπορεί να μην χρειάζεται μόνο αυτά που λέει, μπορεί να χρειάζεται τα διπλάσια. Αλλά η ομάδα είναι αυτή που είναι αυτή τη στιγμή και κάνει σταδιακά μια προσπάθεια να βελτιωθεί. Πάει να λύσει με το τέλος της μεταγραφικής περίοδου το πρόβλημα, την τρύπα που πρέπει να κλείσει στο στόπερ. Στα στόπερ. Πήρε ένα χαφ που δεν είχε. Πρόσθεσε ένα εξτρέμ με χαρακτηριστικά που δεν είχε. Πήρε ένα δεύτερο ποιοτικό επιθετικό πίσω από τον Ολιβέρα που έχανε και αυτός παιχνίδια πολλά με τραυματισμούς. Δεν γίνεται σε μια μεταγραφική περίοδο να αλλάξει όλη η ομάδα. Εγώ θα πω το εξής, Τάσο. Το επόμενο βήμα, sorry ρε Κώστα, το επόμενο βήμα για το επόμενο μεταγραφικό παράθυρο, μακάρι να είναι η βελτίωση στα άκρα της άμυνας. Φυσικά χρειάζεται βελτίωση στα άκρα της άμυνας, εννοείται. Φυσικά θα χρειαζόταν και κάτι ακόμα στην επίθεση σαν τον Λιβάη Γκαρσία για τα άκρα. Και ένα εξτρέμ από τα αριστερά, ναι, ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ωραία. Μιχάλη, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με την ΑΕΚ που ο κόσμος δυσκολεύεται να το κατανοήσει. Για μένα το μεγαλύτερο, επειδή το συζητάω και με πολλούς κτλ. Για μένα, εκτός από τις ελλείψεις που είχε και είναι δεδομένες και είχαμε πει, για μένα στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου η ΑΕΚ χρειαζόταν και 7 και 8 μεταγραφές. Για μένα ακόμα 3 θα χρειαζόταν. Δεν θέλω να πω για τον Τζιντότα, το παιδί πάει πολύ καλά, αλλά σε κάποιους τομείς επιμέρους σηκώνει πολύ βελτίωση ακόμα. Με τα πόδια. Λοιπόν, πιστεύω και στη θέση του δεξιού μπακ, έστω και αν βρήκαμε τη λύση του Βασιλαντονόπουλου,
κτλ. Χρειάζεται ασφαλώς ένα στόπερ ακόμα. Και από εκεί και πέρα έχω και άλλες δύο θέσεις τις οποίες θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε, αλλά ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί το λάθος που έχει γίνει στην ΑΕΚ είναι αυτή που φορτώθηκε. Και η ΑΕΚ φέτος το καλοκαίρι, εκτός από αυτούς που έπρεπε να πάρει, έπρεπε να απαλλαγεί κιόλας. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει να έχει ρόστερ με 45 παίχτες. Και αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Τάσος. 45 πιάνει με τη μεταγραφή του. Ναι. Και μέχρι να κλείσουν οι δανεισμοί. Φαντάσου, δηλαδή. Εγώ τυχαία το είπα τον αριθμό, γιατί ήξερα ότι είναι πάνω από 40. Δηλαδή, φαντάσου. Το ξέρεις και το όχι. Τυχαία το είπα. Δηλαδή φαντάσου τώρα. 45 και γραμμένοι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Έπρεπε φέτος και στις τρεις επόμενες περιόδους και να αλλάξει, μεταγραφικές περιόδους εννοώ, και να αλλάξει πολύ, που είναι η δικιά μου η άποψη, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι τα πρόσωπα που ήρθαν ήδη σε έδωσαν σημαντική αύρα μεταμόρφωσης, αλλά να ξεφορτωθεί και αυτούς που έχει, ρε φίλε, ή πολλούς από αυτούς που έχει. Όχι όλους, αλλά ένα κομμάτι μεγάλο από πέσει που δεν σου προσφέρουν στην ουσία, πρέπει να απαλλαγεί από αυτούς. Και αυτό είναι το δυσκολότερο. Αυτό που είναι που μεγαλώνει, μεγενθύνει. Και φαίνεται ότι ο Ίβιτς ήδη το προχωράει αυτό το πράγμα. Ναι, Μιχάλη, σε αδικήσαμε, σου φάγαμε χρόνο. Ναι. Ένα τελευταίο μόνο. Την ευχή μου αύριο στο μπάσκετ η ομάδα να πάρει το τρόπαιο, και ας μην είμαστε εκεί, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Και στο ποδόσφαιρο, με τον Ανδρόμητο, να συνεχίσουμε με μια νίκη αύριο. Θα είναι πολύ καλό, παιδιά. Μετά η ομάδα θα έχει άλλη ψυχολογία. Είπαμε, στα ζόρικα η ΑΕΚ λειτουργεί καλύτερα. Δύσκολο μάτς, θα δούμε. Μακάρι. Ναι. Λοιπόν. Χάρηκα, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σου, Μιχάλη. Προχωράμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Έρετε. Νίκος από Ανάκασα, τι κάνετε? Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Είναι, ξέρεις, είναι αυτοί οι εξήτες, ρε παιδί μου, που βγαίνουν εδώ τον τελευταίο καιρό, που λένε δεν κάνει ο Κρίστησης, δεν κάνει ο Λιβάγια, δεν κάνει γενικά όλη η ομάδα. Δεν πειράζει, τους περιμένουμε στην επόμενη, όταν θα τύχει η επόμενη στραβή, τους περιμένουμε να τους ξανακούσουμε, γιατί τώρα δεν βγαίνουνε. Λοιπόν, να είσαι καλά μια όλη, όπως είπε και ο προηγούμενος, με γύρισες πολλά χρόνια πίσω. Σου είχα ξαναπεί πάλι στο τηλέφωνο ότι ήμουνα σε ένα μαγαζί που φτιάχνει κοτόπουλα εκεί στο Φάληρο, chicken. Τώρα υπάρχουν συγκεκριμένα αγούρια, δεν θα τα πω. Ναι, τέλος πάντων και ήμουνα σε... μιλήτε τα αγούρια. Όχι, ήμουνα σε αυτό το μαγαζί, σε άκουγα με ακουστικά. Δεν με νοιάζει που έγινε αρεζίλη σε 100 άτομα, γιατί εφόσον έχεις τα ακουστικά δεν μπορείς να καταλάβεις τη φωνή σου. Καταλάβεις. Ναι, το κατάλαβα. Και, ναι. Έτσι και με πέταξες τελείως στον αέρα και με κοίταγε ένα μαγαζί, σου λέει τι έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά, είναι κάτι τέτοιες στιγμές, εγώ τα βλέπω και στα παιδιά μου που έχω δίδυμα 11 χρονών. Να σου ζήσουν. Γι' αυτό και είναι και αεξίδες, επειδή είναι δίδυμα, η κέφαλα, πάνω απ' όλα. Το βλέπω στα σχολείο. Παιδιά, είναι μεγάλη σημασία αυτές οι νίκες και αυτά για τα παιδιά μας που πήγαινε σχολείο, πιστεύω να το καταλαβαίνετε. Με το κεφάλι ψηλά και... και να είναι περήφανα. Το λες εμένα που πήγαινα σχολείο δεκαετία του 80. Μα γι' αυτό, γι' αυτό είμαι και εγώ 40, είμαι εγώ 49 χρονών. Καταλαβαίνεις, εγώ ήμουνα και στην... Να καταλάβεις, ήμουνα και στην αυλία των Άριο Μέιντεν, έτσι. Δεν είναι πολύ καταλάβεις πόσο παλιοί είμαστε. 13 Σεπτεμβρίου του 88. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ενημερωμένος, όχι, δεν μπόρεσα να είμαι. Αλλά ήμουν νοητά. Εντάξει, είναι ντροπή, γιατί είμαστε και 200-300 μέτρα από το... Εντάξει, ντροπή να μην πηγαίνουμε. Και όταν δεν είχαμε, μπαίναμε χωρίς εισιτήριο, μπαίναμε πάντα στην 21 πίσω εκεί από το δάσος. Και όταν είχαμε λεφτά, πηγαίναμε σκεπαστή. Λοιπόν. Δηλαδή μετά τον Άντων Ντόμπος, ο επόμενος Ρωμάνος, καλά θυμάμαι. Νομίζω, έχουμε πάρει άλλο Ρωμάνο, Κώστα. Στο περιοδικά. Όχι, δεν μου έρχεται κάτι. Και εμένα, εγώ δεν θυμάμαι άλλο ένα Ρωμάνο. Ο Ιορτάκη. Ο Ιορτάκη, ναι. Τον είχα, ήταν και στην προετοιμασία που ήμουνα. Να, σεζόν 2009-2010. Ούτε καν το θυμάμαι. Για Extreme τον είχαμε πάρει. Για Extreme είχε έρθει ένα... Καλό παιχνίδι είχε κάνει στο δεύτερο ημίχρονο που είχε μπει αλλαγή στην Μπενφίκα. Για το Europa League στην Πορτογαλία, μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Nice. Να είναι καλά. Να, παιδιά, δηλαδή εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Εγώ πιστεύω ότι και είμαστε καλά και στο κέντρο. Έχουμε βγάλει
προσθήκες από, από τα σπλάχνα μας, ενώ από την ομάδα μας μέσα βάζει τον Ντόπουλο και τον Μαχαίρα, έτσι. Δεν κάνεις υπολογίζαμε. Στη φαρέτρα του προπονητή εννοώ. Και είμαι πολύ αισιόδοξος. Αυτό, τίποτα παιδιά, είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί έχω πιστέψει σε αυτό το προπονητή, έχω πιστέψει ότι κάνει δουλειά, καταρχήν είναι σοβαρός, έχει τακτική. Και πιστεύω ότι είναι πολύ φαν της τακτικής, δεν ξέρω εσύ που είστε και πιο κοντά. Εντάξει, Ιταλός είναι, πόνταρε σωστά στην τριάδα στα χαφ, ήταν σωστή η κίνηση ότι έπρεπε να παίξουν και τρεις. Δεν του βγήκε η επιλογή, έπρεπε να διαλέξει Μάνταλο ή Λιβάγια, δεν του βγήκε αυτή η επιλογή. Του βγήκε μετά όμως. Ναι, μετά του βγήκε. Και του βγήκε και το timing του βγήκε, αυτό είναι. Εντάξει, γιατί... λέω ότι ο Μάνταλος φώναζε πιο πριν ότι έπρεπε να βγει. Ναι, ναι, αλλά... Είχε νεκρώσει ψυχολογικά μετά το πέναλτι. Όπως το είπες ακριβώς, όταν κοίταξε το Θεό, όταν έχασε το πέναλτι, όταν πήγε ο Ολιβέιρα και το σκούντιξε και το έλεγε πάμε. Καλά θυμάμαι, είναι ο Ολιβέιρα πέναλτι, ήταν. Ναι, ο πρώτος ναι, που πήγε, ναι. Δεν κουνήθηκε καν, όπως το είπες. Τέλος, είχε νεκρώσει. Λοιπόν, καλά, έχω τόσα να πω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, μην κρατάτε τη γραμμή. Να είστε καλά. Και πιστεύω να χαμογελάσουμε και αύριο. Γιατί αυτός είναι ο μήνας μας, παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι και μια μαύρη επέτειος, 21η από τον άδικο χαμό των παιδιών στα τέμπη του ΠΑΟΚ. Ναι. Α, σήμερα είναι. Ναι, σήμερα. Πραγματικά τραγική επέτειος. Πολύ νεκρό αυτό το τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους 6 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Και θα πρέπει να θυμόμαστε αυτή τη μέρα πάντα. Βεβαίως. Αυτό το τραγικό ατύχημα. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Έλα, Αλέξανδρε. Τι κάνεις, Κώστα μου. Καλά, καλά. Καλά, φίλε. Όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος μου, μου θυμίσες πολύ με τον Ζούλιο Σέζαρ, με τη Μίλαν, την περιγραφή σου. Έτσι, το πάθος που έβγαλες. Αυτό, κυρίως το πάθος που έβγαλες, η φωνή που έβγαλες ήταν απίστευτη. Αλλά αν σου πω ότι εγώ ήμουν χειρότερος και ότι πήραγα από καφετέρια και σε καφετέρια και σε πλατεία θα με πιστέψεις, με το που βάζει το δεύτερο γκολ, φιλέ. Και ξέρεις, σε μια φάση νόμιζα ότι θα τηρούσε ο τερματοφύλακας. Αλλά φίλε, με το που λέω φίλε ότι παίρνει πάρα στα δίχτυα, πω φίλε τι έγινε. Όποιον έβρισκα τον αγκάλιαζα. Χαμός φίλε, χαμός. Και όσο αναφορά και τον όμιλο του κ. Παλίκ, πιστεύω θα είμαστε δεύτεροι και πρώτη θα είναι η Λέστερ. Πιστεύω ότι δεν είναι και εύκολη κλήρωση, αλλά όπως θα μπορούσαμε να είχαμε τύχει και πιο δύσκολη, αλλά και πιο εύκολη όμως. Εσύ τι να πεις, Κώστα, για την τέτοια. Τι να πω, το είπα. Για την κλήρωση, εντάξει. Ναι. Για την κλήρωση θεωρώ ότι δεν το συζητάμε πολύ πιο δύσκολη από αυτή του 17. Ναι. Η Μπράγκα σήμερα ήταν στο πρώτο ημίχρονο που είδα μέχρι το 0-3, γιατί μετά έβαλε και τέταρτο. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι. Το πρώτο καλό παιχνίδι που ήτανε, είναι, νομίζω πάντως. Το πρώτο πολύ καλό παιχνίδι. Πιέζουν πάρα πολύ. Μεταφέρουν κυρίως το παιχνίδι από τα αριστερά στα στημένα δυνατή. Βέβαια δεν ξέρω τι βαθμό δυσκολίας έχει αυτή η Τοντέλα. Γιατί. Okay, εντάξει. Αλλά σίγουρα μια ομάδα που ρίχνει 4 στο πρώτο ημίχρονο σε ένα σκληρό πρωτάθλημα μοιάζει πολύ αρκετά με το δικό μας το πορτογαλικό, ό,τι ομάδα και να είναι η άλλη. Είναι εκτός έδρας, είναι 4 γκολ. Και παίζουμε εκτός. Και τελειώνουμε εκτός. Κοίτα, για μένα έτσι, σημασία πάντα για να κρίνεις μια κλήρωση πρέπει να παίρνεις και το πρόγραμμα. Για μένα είναι καλό το πρόγραμμα. Και θα σου εξηγήσω, το λόγο. Εμένα όχι. Μ' αρέσει που είναι καλό που ξεκινάμε με εκτός έδρας στην Μπράγκα. Επειδή τα πρώτα μάτς συνήθως είναι σφιχτά και οι ομάδες είναι αγχωμένες. Εκεί έχει την τύχη ακόμα και με μια ισοπαλία πλέον να αλλάξει τα δεδομένα για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Τάσος. Ναι, βέβαια. Επειδή το πρώτο παιχνίδι πάντα. Δηλαδή, αν έπαιζες εσύ με την Μπράγκα στο πρώτο παιχνίδι και το έχανες μέσα στην έδρα σου, στο ΆΚΑ, ας πούμε, κατευθείαν η ψυχολογία θα ήταν ότι άντε πάμε να έρθουμε τρίτο πολύ και τέλος. Τώρα δεν μπορείς να το πεις αυτό και με ήττα από την Μπράγκα. Είναι διαφορετικό αυτόματα λοιπόν. Και έχει τα δύο συνεχόμενα με τη θεωρία. Έπεσε η Ζόρια που είναι Ζόρια. Αυτό είναι. Θεωρητικά είναι καλό. Ναι, είναι η ομάδα με την οποία θα κυνηγήσει 6 πόντους. Θα μπορεί να πάρει 4, δεν σου λέω ότι θα πάρει. Γιατί ναι, και οι Ουκρανοί έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Προπονητή έχουν τον
τον παλιό αμυντικό της, τον παλιό παίχτη της Βέρντερ, τον Σκρίπνικ, που ήταν και δύο χρόνια προπονητής στη Βέρντερ από το 14 μέχρι το 16, αν θυμάμαι καλά. Έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτές οι ομάδες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που ήταν πριν Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα. Να πω, παιδιά, για το μάτς με τη Wolfsburg, ήταν ένα μάτς ισορροπημένο στο δεύτερο μήχρονο. Ανεβήκε πολύ ψυχολογία των παιχτών. Σιμόες Κρίστισιτς ήταν η καλύτερη του γηπέδου. Όλοι έδωσαν την ψυχή τους, ρε παιδιά. Γι' αυτό και βράσανε. Ήταν φίλοι μαθιού, εγώ πιστεύω. Και αυτό με την κόντρα που πήγαμε να το φάμε στο 70 πόντους, όταν δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό, που πέρασε 60-12, ήμασταν και εκεί πέρα από τη χέρια, γιατί αν έπαιρνε και αυτό, τα πράγματα θα ήταν πολύ... πιστεύω και να προσπαθούσαν τα παιδιά, θα ήταν μάτια η προσπάθεια τους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα ήταν η ψυχολογία κατά των παιχτών. Αν έρχονταν το 0-2, είχαμε χάσει και πέναλτι και δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως είμαστε στους ομίλους, αυτό είναι το σημαντικό. Και να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα. Ο Ενοπακάρε, γιατί είναι εκτός? Ο Τάσος, για τον Ενοπακάρε. Για πες μου, Τάσο. Τις τελευταίες μέρες είναι λίγο περίεργα. Έχει μερικές ενοχλήσεις. Μία έχει κάνει κανονικά προπόνηση, μία δεν έχει κάνει. Κάπως έτσι δεν έχει μπει 100% ο Ενοπακάρε, ναι. Ακόμα αυτό δηλαδή. Για... τελείως αυτό. Εκείνο το θέμα. Και παιδιά, okay. Εμένα πάντως μου αρέσει ο Ενοπακάρη να παίζει εξτρέμ. Δεν είναι άσχημος. Δηλαδή και όταν μπήκε με τη Λαμία δείξε κάποια στοιχεία. Εντάξει, να πει με τη Λαμία δεν έκανα... εντάξει, με όλο το σεβασμό όπως τη Λαμία, αλλά αν έδειχνε και σε ψηλότερο επίπεδο αντιπάλου θα ήταν ακόμα καλύτερα. Και να πω επίσης ότι ελπίζω ο Γαρέρα να πήρε το μάθημά του και να καταλάβει ότι πρέπει να παίζει ο Καρίμ για τον Ολιβέρα. Γιατί αυτό που κάνει ο Καρίμ στο τέλος, που όπως προστάτευσε την μπάλα, το σούτ που έκανε, ο Ολιβέρα δυστυχώς δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει την τεχνική να το κάνει και δεν έχει τις ικανότητες να το κάνει. Ο Ολιβέρα είναι σαν τον Ελαραμπή, κάπως. Δηλαδή είναι στο τηλεφόρο περιοχής ο Ολιβέρα. Να τον τροφοδοτήσει και να σου κάνει goal. Δεν είναι για ενέργειες έξω από την περιοχή να βγαίνει να κάνει. Έτσι δεν είναι, Κώστα, ή κάνω λάθος? Ο Κώστας έχει βγει για λίγο έξω, Αλέξανδρε. Πω, α, ωραία. Πες μου εσύ, Τάσο μου, έτσι δεν είναι? Είναι δύο, έχουν διαφορετικό στυλ, αλλά εντάξει τώρα δεν είναι εύκολο να πεις να βγει εξ Ολιβέρα να παίξει ο Ανσαριφάρτ. Δεν είναι εύκολο. Ναι, αλλά τι συμβόλαιο έχει ο ένας και τι ο άλλος και πώς αξίζει ο ένας και πώς ο άλλος. Και τι έχει δείξει ο ένας και τι έχει δείξει ο άλλος. Νωρίς είναι ακόμα, θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Είναι πολλά παιχνίδια, είναι πολλά παιχνίδια, μπορεί να παίζει και ο ένας και ο άλλος, Αλέξανδρε. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Να παίξει αύριο. Αύριο μάλλον ο Καρίμ θα παίξει βασικό. Ωραία. Από εκεί που το σταμάτησε να το συνεχίσει και ελπίζω να νικήσουμε και όσο και το ευρωπαϊκό, να πω αυτό κλείνοντας ότι εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να το πάρουμε. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί έχουν βρωμόχερα, σε εισαγωγικά το λέω. Είναι πολύ καλή ομάδα η Μπουργκος, παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Ναι. Έχει ωραία χαρακτηριστικά. Πολύ καλό μπάσκετ και έχουν βρωμόχερα, δηλαδή από όπου και να στόχουν πάνε μέσα. Δηλαδή στα τρίποτα έχουν συντριπτικό ποσοστό στα τρίποτα. Είναι, δηλαδή με τη ζών προχθές, πότε ήταν, προχθές ναι. Τρελαθήκανε στα τίποτα. Εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι της ΑΕΚ να το πάρει. Και πιστεύω να μιλάμε και να είμαστε αύριο εδώ με την κούπα. Και να περάσουμε από τον Ατρόμητο. Αυτό. Λοιπόν, έγινε, Αλέξανδρε. Γεια σου, Τάσο. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά. Γεια σου, γεια. Προχωράμε. Καλησπέρα. Ναι, εγώ μιλάω. Μ' ακούτε? Ναι, εγώ μιλάω. Ναι. Θανάση ονομάζομαι, Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου, Θανάση. Εγώ με μπάσκετ ασχολούμαι, με μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι. Απλά ήθελα με αφορμή λίγο τον μπάσκετ της ΑΕΚ που έχω δει, να πω την άποψή μου για το αυριανό παιχνίδι και να πιάσω λίγο τον Ολυμπιακό, άμα μου επιτρέπετε λίγο τον μπασκετικό. Τι να σου επιτρέπετε, φυσικά. Το λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο φουλ, ρε παιδί μου, και βγήκαν από στον Αντίπα και στον Διονύση Δεσυλακάτη, αλλά δεν είχα προλάβει. Ήταν πιεσμένα, είχαν παιχνίδια, είχαν διάφορα. Απλά λοιπόν, θα με συγχωρείς γιατί ο Κώστας υπάρχει ένα θέμα με το τηλεφωνικό κέντρο και προσπαθεί να δώσει μια λύση και εγώ δεν έχω δει το μάτς στη Ζαλγκύρης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το έχεις δει. Εγώ θεωρώ, Τάσο, ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει πρόβλημα στο αυριανό παιχνίδι. Την Μπούργκος δεν την είδα, να σου πω αναλυτικά, αλλά σε κάποια στιγμή ό,τι κάπα που είδα, βλέπω ότι δεν έχει ψηλά κορμιά. Κάνω λάθος? Δηλαδή, όπως έχει η ΑΕΚ... Έχει όμως αθλητικότητα πολύ.
Αυτό ισχύει, ναι. Αυτό ισχύει, το είδα και εγώ, αλλά δεν είδα ψηλά κορμιά. Ο Μακφάντεν είναι σε τρελό φεγγάρι. Ναι, είναι. Πραγματικά. Είναι μια ομάδα που αν πιάσει το ρυθμό της θα σε δυσκολέψει πολύ και δεν ταιριάζει. Δηλαδή, είναι δύο διαφορετικά στυλ, η ΑΕΚ και η Μπούργος, και να δούμε ποιο θα βγει από πάνω, ποιο είναι πιο εύκολο να κυριαρχήσει. Πάντως είναι σε full φόρμα, δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες τα πήρε και αυτή τα δύο μάτς. Τα πήρε και αυτή, μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι πολύ αναλυτικά, αλλά αυτό που θέλω να πω, μου έκανε εντύπωση η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι, το είπα και στον Κώστα και στον Τζόγλου, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ φετινή, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Ράις. Αν και αυτός έχει πει από ό,τι μου είπε ο Κώστας, δεν θα συνεχίσει. Εγώ πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα να πάρει και το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Βλέπω ότι είναι πλήρης, βλέπω ότι είναι πλήρης, βλέπω ότι είναι δουλεμένη, ο Παπαθεοδόρου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Θεωρώ δηλαδή ότι έτσι αν συνεχίσει και χτίζεται η ΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα διεκδικήσει, αν όχι φέτος. Βλέπω ότι γίνεται δουλειά, είναι πλήρης δηλαδή. Βλέπω μια ομάδα, ο Σλότερ βέβαια είναι λίγο, τον βλέπω λίγο αργόρεση τάσου, βλέπω λίγο έτσι... Ο Σλότερ ακόμα τώρα βλέπεις, παίζει περισσότερο ο Μορέιρα στα πρώτα δύο παιχνίδια, ναι. Τώρα βρίσκει ρυθμό ο Σλότερ. Είναι τραυματίας τίποτα. Ναι, προέρχεται από τραυματισμό. Και σαν να έχει πάρει και κιλά κιόλας, σαν να έχει πάρει και κιλά βλέπω. Αυτό τώρα δεν μπορώ να το φέρω ακριβώς στο μυαλό μου, να σου πω την εικόνα. Έχω απλά θυμάμαι ότι και πέρσι ο Σλότερ άργησε να βρει ρυθμό. Αλλά όταν βρήκε ήταν ο πιο κομβικός παίχτης για την άμυνα που παίζει ο Παπαθεοδόρου. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Τα καλύτερα αμυντικά διαστήματα της ΑΕΚ είναι με τον Σλότερ μέσα. Okay. Και ο Μορέιρα, καλή επιλογή. Νομίζω έπαιζε Περιστέρι πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και τον είχε ο Παπαθεοδόρου στον ΠΑΟΚ. Και τον είχε στον ΠΑΟΚ, μπράβο. Ναι. Πολύ καλός παίχτης αυτός. Πολύ καλό παιχτάκι. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Και να πάρει παράδειγμα και ο Ολυμπιακός, που το παιδί με τη Ζαλγκύρης, παιδιά, προσωπικά εμένα μου πόνεσαν τα μάτια. Έπαθα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί την πραγματικότητα μπασκετικό Ολυμπιακό έχουμε να δούμε δύο χρόνια. Είχαμε προβλήματα αυτά τα δύο χρόνια και στην πραγματικότητα στεναχωρήθηκα απίστευτα. Δηλαδή περίμενα την ομάδα μου, γιατί κυρίως με τον μπάσκετ ασχολούμαι, περίμενα κάτι παραπάνω. Εντάξει, τα είπα κιόλας. Εγώ έχω πει δηλαδή ότι θεωρώ. Εντάξει, ότι... υπήρχε μια αισιοδοξία, αν κατάλαβα καλά, και από τις προσδοκίες που υπάρχουν για το νέο project του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως και από το γεγονός ότι η Ζαλγκύρης δεν θεωρείται η ομάδα που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Αυτό είναι καμία το περίπτωση. Σε καμία το περίπτωση. Βέβαια, είδα, μου έκανε εντύπωση πήρε εκεί το πεντάρι, το Λόβρεν, πώς το λέγανε αυτόν, να το πενένταξε, το Γάλα αυτό το... Δηλαδή έδωσε κάποια χρήματα σε κάποιους παίχτες, αλλά σε αυτόν θεωρώ ότι είχε δώσει τα περισσότερα. Εντάξει, δηλαδή μου έκανε πραγματικά, εγώ στεναχωρήθηκα. Πραγματικά, δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που στεναχωριέμαι. Αλλά στεναχωρήθηκα απίστευτα γιατί παίρνουμε κάτι από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μόλις ξεκίνησε πάντως. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις υπολογισμούς. Και ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια μεγάλη νίκη που δεν την περιμένανε πάρα πολύ. Φυσικά όμως και η Κίμκη, όπως και ο Παναθηναϊκός, δεν είχε το Σαντρός. Μεγάλη έλλειψη για την ομάδα που θέλει να φτιάξει ο Βόβορας. Έτσι και οι άλλοι δεν είχαν Μονρό. Σβέτ. Ακόμα ένα, δεν θυμάμαι ποιον, τρεις, ναι. Είχαν και, ναι, από τρεις απουσίες. Πάντως γενικά, παιδιά, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, η φετινή σεζόν είναι πάρα πολύ δύσκολα προβλέψιμη, γιατί μπορεί να υπάρχουν παράγοντες στη μέση που ούτε καν να τους φανταζόμαστε. Ναι, με τον Δεν θα είναι μια ομαλή σεζόν. Και εφές έχασα τη Ζενίτ, εντάξει, αλλά τουλάχιστον η Ζενίτ είχε δυναμωθεί. Είχε πάει και εσύ Ρίβερ, τον είδα στον Τουζένια του πάλι. Εντάξει, στεναχωρήθηκα απίστευτα και εκτός αυτού. Εντάξει, εγώ έχω πει και κάτι για τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό. Ο Ολυμπιακός είχε δύο χρόνια ένα παίχτη. Συγγνώμη που το λέω, εντάξει, τους το έλεγα και πριν δύο χρόνια, είχε το Βαγγέλη το Μάντζαρη, του είχε ένα εκατομμύριο συμβόλαιο και ο συγκεκριμένος ο παίχτης θεωρείται πλέον, το έλεγα εγώ από τότε ότι είναι πρώην καλαθοσφαιριστής και μου λέγανε είσαι υπερβολικός. Πήγε στην Ουνίξ Χαζάν, έφυγε, πήγε στον Προμηθέα, δεν είχε ούτε χρόνο, ούτε ρόλο και τώρα είναι στα ζήτητα. Θέλω να εξηγήσω ότι ο Ολυμπιακός βιάζεται να ανανεώνει τον Παπα-Νικολάου. Δεν λέω, έχει βοηθήσει ο Παπα-Νικολάου. Αλλά θεωρώ στις εποχές που είμαστε θα πρέπει να προσέχουμε λίγο το οικονομικό μας. Θα μου πεις εσύ τα βάζεις τα χρήματα. Δεν τα βάζω εγώ, αλλά θέλω το καλό της ομάδας μου. Δεν θέλω να πάλι τα περσινά που δεν είχαμε να πληρώσουμε τους παίχτες. Τα προπέρσινα που δεν ήταν. Δηλαδή δίνεις στον Πανεκκλήνιο ένα συμβόλαιο που το παιδί είναι 3 χρόνια ντεφορμέ. Μου δίνεις ο Σουλ Λούκα 1,8 εκατομμύρια και ο Παπαπέτρος τον Παναθηναϊκό πήρε 800.000. Ο Παναθηναϊκός δεν τα πήγαινε καλά οικονομικά. Λέει, OK, έχω κάποιον ελληνικό κορμό, έχω τον παπά. Δεν βγαίνει το συμβόλαιο να το δώσω, δεν το δίνω.
Πάντως θα συμφωνήσω ότι αυτή η κουβέντα, γιατί κάνεις και σύγκριση με τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, αυτή η κουβέντα ταιριάζει καλύτερα σε βάθος τη σεζόν να την κάνουμε. Δηλαδή τώρα, άμα κάνουμε αυτή την κουβέντα επειδή και έχασε ο Ολυμπιακός την πρώτη αγωνιστική στο Κάουνας και κέρδισε ο Παναθηναϊκός στη Μόσχα. Τα, θέλω να σου πω, τα συμπεράσματα που βγάζεις από αυτά είναι πολύ, πολύ τραβηγμένα. Όχι, ενώ ρε παιδί μου, σαν προσφορά είναι ξεκάθαρα, δεν θεωρώ ότι. Ακόμα τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Θανάση, δεν είπαμε. Ναι, Θανάση. Θανάση, ακόμα τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Όχι, εγώ το λέω από την έννοια ότι κάτι τέτοιες επιλογές των προέδρων μας, έτσι, που τους εκτιμώ και έχουν προσφέρει στον Ολυμπιακό, αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχε τώρα μπασκετικός Ολυμπιακός. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική η ομάδα, θεωρώ ότι θα είχε κάποιες περισσότερες επιλογές. Ο Παπα-Νικολάου, το συγκεκριμένο το παιδί, είναι 3 χρόνια τερφόμενο, πώς να το κάνουμε. Από τότε που λέει στο NBA δεν είναι ο Παπα-Νικολάου που ήταν. Και επιμένει ο Ολυμπιακός επειδή θέλει να κρατήσει τον ελληνικό κορμό, να κρατήσει τον Παπα-Νικολάου. Ωραία. Και με το Μάντζαρη τα είδαμε και είδαμε που κατέληξε ο Μάντζαρης. Και αυτό που έπεσε από τα σύννεφα, καλός χρυσός ο Σλούκας, αλλά όχι 1,8 ρε παιδιά. 1,8. Ο Σλούκας στη Φενέρμπαξε, το έχω ξαναπεί, καλός χρυσός δεν είναι ποτέ μόνος. Καλός χρυσός, αν δεν έπαιρνε 1,8 δεν θα ερχόταν όμως. Δεν κατάλαβες, θα έμενε εκεί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, τι να σου πω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, έχεις δίκιο. Αλλά με τα ίδια χρήματα έπαιρνες 2 Αμερικανάκια από 900 χιλιάρικα, να σου το πω έτσι απλά. Όχι, έχει λογική. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια διάδοχη κατάσταση για το Σπανούλι. Και είναι μια πολύ λογική επιλογή στα δικά μου μάτια να ποντάρει σε ένα παίκτη σαν τον Σλούκα σε αυτό το στάδιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, αν το δεις από αυτή τη μεριά. Εγώ δεν το βλέπω όμως ότι πέρσι δεν είχαμε να τις πληρώσουμε. Συγγνώμη να το πω και έτσι. Δεν νομίζω. Εδώ κολλάει αυτό που είπες μόνος προηγουμένως. Ότι μάλλον αυτοί ξέρουν καλύτερα τι μπορούν να πληρώσουν και τι όχι. Δεν θέλω πάλι τα ίδια. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό είδα ο Παναθηναϊκός που είναι ομάδα, ας πούμε. Χρόνια, ας πούμε, στην Ευρώπη. Και στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έγινε, δεν βάρεσε και καμία διάλυση ο Ολυμπιακός σε καμία φάση. Προφανώς πέρασε κάποιες δύσκολες περιόδους από ό,τι θυμάμαι, αλλά δεν έγινε και κανένα μπαμ να αντιμετωπίσει κάποια μεγάλη κρίση οικονομική για να πεις ότι υπήρχε θέμα. Με αυτά που βλέπαμε τα παιχνίδια πέρσι. Να πούμε, μια που είσαι και ο Ολυμπιακός, λέει ότι υπέγραψε πριν από λίγο Μπρούμα. Έβαλε τις υπογραφές, ναι. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Ένα χάφο πήρε ο Ολυμπιακός. Ο μεσοπιτικός, ναι, ο Πορτογάλος. Και αφού ήρθες και εσύ, Κώστα, να σου πω συγχαρητήρια. Εγώ γενικά δεν πολύ παίρνω εσάς, γιατί εντάξει, ξέρω ότι ασχολείστε κυρίως με ΑΕΚ, εγώ είμαι μπασκετικός Ολυμπιακός. Αλλά για θεωρώ όλα, ότι... δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, παιδί μου, αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι έχετε επίπεδο. Δεν έχετε προκαλέσει ποτέ, αν και είστε... Θεωρώ ότι έχετε επίπεδο και σας ακούω παρόλο που... Εντάξει, να σου πω και την αλήθεια, η ΑΕΚ εμένα δεν με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια, σας ακούω. Και μαθαίνω από εσάς ότι, επειδή έχω χρόνο κυρίως αυτές τις ώρες, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Να είσαι καλά, Θανάση. Πριν πάμε στο διάλειμμα, ένα λεπτό, γιατί στείλει επίμονα ένα μήνυμα ένας φίλος και αναφέρεται σε φάουλ του Σιμόες πριν το γκολ της ΑΕΚ. Στο ύψος της περιοχής, το μαρκάρισμα που έγινε στο Βερκόστ, αν θυμάμαι καλά, που έπεσε κάτω. Την έχω δει πάρα πολλές φορές στη φάση, διότι ήταν πάρα πολύ κοντά. Στο 1-1,5 μέτρο ήταν ο διαιτητής. Δεν είδε φάουλ, για μένα καλώς δεν είδε φάουλ. Η επαφή που σε κάνει να πιστεύεις σε ένα φίλο ότι ήταν φάουλ έρχεται μετά το πέσιμο του παίχτη και με αυτή τη λογική μπορούμε να μιλήσουμε για φάουλ και στη φάση με τον Ινσούα στον κόλ της Βόλσμπουργκ. Και όπως λέει ο Κώστας, μπορούμε να μιλήσουμε με περισσότερα επιχειρήματα για φάουλ σε αυτή την γιατί περίπτωση. Αυτή η φάση γίνεται και μπροστά μας, δηλαδή είναι στα δημοσιογραφικά πολύ κοντά, είναι στο ύψος που είμαστε εμείς και νομίζω ότι είναι. Ξεκάθαρο φάουλ το συγκεκριμένο. Έγινε μικρό διάλειμμα, θα λέμε πάλι σε λίγο. Το μήνυμα για τον Κώστα, πόσο βάρβαρο είμαστε και τα λοιπά. Ο ίδιος φίλος είναι. Όχι, απλά είναι και αυτός αρκετά βάρβαρο. Δηλαδή, ότι είμαστε βάρβαροι, τι. Ότι ο τρόπος της περιγραφής σου, ρε παιδί μου, δείχνει πόσο βάρβαροι είμαστε. Χίλιες φορές. Ναι. Εγώ έτσι κάνω στο γήπεδο, όπως έκανα στο γήπεδο, έτσι κάνω και όταν. Μια όλη ο βάρβαρος λοιπόν. Από τον Κόνανο Βαρβαρό. Μικρό διάλειμμα και τα λέμε πάλι σε λίγο. Στον ήχο για τον φίλο που στέλνει μήνυμα αν έχει κλείσει ήδη ο Νέντελ Τσεάρου. Φίλε, αύριο σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή και τώρα που μιλάμε συνεχίζονται οι επαφές. Είναι σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι αύριο θα μπορούμε να μιλάμε για το κλείσιμο αυτής της μεταγραφής του Διεθνή Ρουμάνου Στόπερ για την ΑΕΚ. Προχωράμε, πάμε στις γραμμές. 95-79-283-4-5 θυμίζω τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι.
Γεια σας. Γιώργος Παναθηναϊκός. Γεια σας. Καλά, Γιώργο. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι λίγο παλιός. Να φανταστείτε ότι είχα πάει με δύο φιλαράκια μου αεκτήδες με την QPR. Ήμουν άμεσα. 1977, μάλιστα. Μπράβο. Για να καταλάβεις πόσο είμαι. Και το άλλο που είπατε για... Το άλλο που είπατε για τους Mated, εγώ είπα λίγο νωρίτερα, είπαμε είμαι παλιός, με Rory Gallagher στη Φιλάδελφια. Στην Φιλάδελφια, ναι. Που φοβήθηκε ο Rory Gallagher ότι δεν θα φύγει από εκεί. Ήτανε τίγκα, Το έχει πει αυτό που λέω, Ναι. Το έχει πει. Τίγκα ήταν. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια πάλι στην ΑΕΚ και ένα παράπονο. Ένα παράπονο. Δεν έλειπε μόνο ο Σαν Ρος χτες. Έλειπε και ο Τζάκσον και ο Γουάιτ. Δύο. Τρεις απουσίες. Και ο Τζάκσον και ο Γουάιτ. Τρεις απουσίες είχε η Χίμ και τρεις ο Παναθηναϊκός. Ναι, όχι, δεν είπατε για τρεις. Απλά του Σαν Ρος είναι πολύ κομβικοί. Έχεις δίκιο, δεν αναφέρθηκα σε άλλες δύο. Οι άλλοι είχαν όμως Σβέντ και Μονρό. Σίγουρα. Και ο τρίτος δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Τον έψαχνα και εγώ. Τρεις είχαν. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τρεις ξένους. Έχει έξι και έπαιξε με τρεις. Ήταν μεγάλη νίκη. Τεράστια νίκη. Δεν αφαιρεί κάτι από την τεράστια σημασία της νίκης. Στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι, όποιος και να έπαιζε. Το πρόγραμμα γράφει ότι πήγε ο Παναθηναϊκός στην Κίμκη και κέρδισε. Και αυτή είναι η αξία στο τέλος και βαθμολογικά εννοώ. Εντάξει, δεν θέλω να πάρει κανένας άλλος. Καλή επιτυχία αύριο. Να σας καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ένας φίλος ρωτάει, ξέρω κάτι για τον Άλεξ Σόγκ για την ΑΕΚ. Παίζει μπάλα ακόμα ο Άλεξ Σόγκ. Το χαφ δεν λέει. Προφανώς, ναι. Που ήταν στην Arsenal. Φίλε, δεν ψάχνει χαφ η ΑΕΚ πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναμένει την επιστροφή κιόλας του Σιμάνσκι και του Γαλανόπουλου. Ρωτάνε και κάποιοι φίλοι από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα. Δεν θα είναι στον Οκτώβριο μέσα. Πιστεύω για κανένα από τους δύο. Ίσως κάποιες μικρές ελπίδες για τον Γαλανόπουλο. Προσωπικά δεν το βλέπω εύκολο. Για Νοέμβριο μιλάμε και για τους δύο. Πάντως ήταν μια σημαντική μέρα στη διαδικασία της αποθεραπείας του Σιμάνσκι σήμερα, γιατί ήταν η μέρα που μπήκε κανονικά, ξεκίνησε τρέξιμο, ατομικό πρόγραμμα πλέον στα Σπάτα, γιατί μέχρι τώρα δεν εμφανιζόταν στα Σπάτα, έκανε συνεχώς πρόγραμμα ειδικό εκτός. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Μια χαρά. Θοδωρής από Λάρισα. Γεια σου, Θοδωρή, να είσαι καλά. Κωστή, καλά είσαι? Καλά, καλά. Τα λέμε στο Messenger που και που. Τάσο, είχαμε μιλήσει μαζί μια σκέψη για τον Γαλανόπουλο. Ήταν τότε που είχε γίνει εμπλοκή στο συμβόλαιό του. Ναι. Που δίνε, είπα, εξευτελιστικά λεφτά. Τότε που αυτό ζητούσε, αλλά τι άλλον, χάος δηλαδή. Και είχα πει ότι να ανέβει λίγο, είπα, και τα υπόλοιπα να τα κάνει στόχους. Δηλαδή, έπιασε τον τάδε στόχο. Υπάρχει και τα λεφτά που θέλεις. Τα είχαμε πει τότε εκείνη τη νύχτα. Τέλος πάντων, σπάνια μιλάω. Δεν έχω ξαναμιλήσει από τότε. Μάλλον όχι, μία νύχτα με ένα άλλο παιδί που κάνει στην ΑΕΚ. Είχα πει τότε ότι... Με τον Κώστα και τη Ζόγλου προφανώς. Με τον Κώστα, ναι. Ότι αν ο MVP της ΑΕΚ, αυτής της ΑΕΚ είναι ο Λιβάγια που ήταν το μισό μπατζάκι του Σαβέφη τότε... Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή ότι έχει χαμηλώσει λίγο ο πύχης αυτό, τίποτα άλλο. Με κοίταζε σαν εξωγήινο, διαφωνήσαμε έντονα τότε. Τέλος πάντων. Πιάνεις κι εσύ όμως ένα παίχτη σημείο αναφοράς ιστορικά για την ΑΕΚ. Έτσι, δεν είναι... Τον είχα δει κάποια στιγμή εδώ στη Λάρισα στην πλατεία και του λέω: Τόνι, βάλει τη φανέλα με το 8. Ακόμα και τώρα θα παίξεις, είσαι πιο καλός. Ευτυχώς ήρθε ο Σάχοφ και κάτι έγινε. Ήθελα λίγο να μιλήσω για τον Κώστα το Μιαούλη, για τη μετάδοση της Πέμπτης. Για μας που δεν μένουμε στην Αθήνα πια και για κόσμο ο οποίος είναι εκτός Ελλάδος, για όλους εμάς που όταν οι άλλοι λένε Θεός εμείς λέμε ΑΕΚ, αυτό ήταν κάτι πιο πολύ από μια μετάδοση.
Είσαι τα μάτια μας και η ψυχή μας. Κοιτάξτε να δεις, για όλους είναι τώρα έτσι. Είσαι τα μάτια μας και η ψυχή μας. Να το θυμάσαι πάντα αυτό. Την Πέμπτη, επειδή δεν μένω στη Λάρισα, μένω στα Τέμπη, στον Ευαγγελισμό. Το είχα βάλει τόσο δυνατά που ακούγαν και τα παιδιά αυτά που μνημόνευσες του ΠΑΟΚ. Εκεί που είναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, παιδιά. Να είσαι καλά. Πλέον για όλο τον κόσμο είναι το ίδιο από τη στιγμή που δεν μπορεί να είναι στο γήπεδο. Είτε είναι, μένει απέναντι από το ΆΚΑ, είτε είναι σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου. Από τη στιγμή που δεν είσαι μέσα. Που δεν μπορεί να είσαι μέσα και για, όχι μόνο για την ΑΕΚ, έτσι λέμε για όλες τις ομάδες. Πάμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σου παιδιά, Νίκος Αγγής. Γεια σου Νίκο. Έλα, Νίκο. Τι γίνεται, καλά. 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 Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, πριν ξεκίνησω για μπάση και οτιδήποτε, αυτός ο καινούριος παίκτης τώρα, ο Νέμε θα το λέω καλύτερα, κάπως έτσι, γιατί δεν μπορώ να το πω όλο τώρα. Ο, ναι, αυτός Ντελτσεάνου. Ο ψηλός. Ναι, Ντελτσεάνου. Ναι, Ντελτσεάνου, εγώ θέλω να το λέω έτσι υποκοριστικά. Ναι, ναι, ναι. Ρούι Ινού. Ναι, Ντελτσεάρου ή ναι, Ντελτσεάνου. Πολύ σαν εγώ, ναι, Ντελτσεάρου, ναι, ναι. Ναι, ναι, θα το φωνάζουμε γιατί είναι πολύ τώρα αυτό. Ρε που μπλέξαμε. Λοιπόν, για να δυσκολεύουμε στην μετάδοση. Λοιπόν, θα κάνει παπάζ αυτό το παιδί, γιατί είδα και κάποια βίντεο, είναι και ψηλός που θέλουμε. Δηλαδή φέτος έχουμε ψηλός πάρα πολύ στην ομάδα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λύνουμε και τα προβλήματα των προηγούμενων δεκαετίων που είχαμε. Φάνηκε και στο μάτς της Πέμπτης. Ήταν η πρώτη φορά από ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Κώστα. Ναι. Η υποδοχή της ΑΕΚ στις πρώτες μπάλες, είτε από ελεύθερο είτε από βαθιές μπαλιές, ήταν πολύ βελτιωμένη. Το θυμάμαι αυτό το θέμα, δηλαδή το συζητάγαμε και υπήρχε και έτσι μεγάλη δυσφορία στην ΑΕΚ, ειδικά όταν ήταν στο πρωτάθλημα. Επειδή είχαμε ψηλοκοντό σχήμα και τρώγαμε εύκολα τα κολλέ από τα στημένα ή από τα κόρνερ, θυμάμαι το συζητάγαμε συνέχεια. Και εγώ εκείνη την εποχή βέβαια το έβλεπα. Ειδικά όταν παίζαμε Europa League, δηλαδή αυτό το κενό κατάλαβες, φαινόταν πάρα πολύ με τους κοντούς παίκτες. Δηλαδή δεν είχαμε ψηλούς εκτός από το Τσιγκρίσκι. Τέλος πάντων, σιγά σιγά η ΑΕΚ νομίζω φέτος ότι κυνηγάει πρωτάθλημα, δηλαδή έχει χτίσει γερές βάσεις. Δηλαδή και από το σύνολο που βλέπω, από τους επιθετικούς που βλέπω, γενικά η ΑΕΚ σήμερα, φέτος η διοίκηση έψαξε πολύ καλά το θέμα για τις μεταγραφές. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ μετά από, δεν ξέρεις, τόσα χρόνια λάθη, εδώ και δύο χρόνια. Ότι κυνήγησε σωστά πράγματα. Δηλαδή φαίνεται ότι έβαλα μυαλό, έτσι. Εγώ αυτό βλέπω από τις κινήσεις που έχει κάνει η ΑΕΚ προς το παρόν. Ναι, πλήρωσαν κάτι παραπάνω πέρσι για να βάλουν μυαλό. Ναι, γιατί τα λίγο... Και πλήρωσαν και αρκετά και φέτος, δηλαδή, γιατί η ΑΕΚ έχει κάνει και αγορές αρκετά. Εγώ πιστεύω ότι λίγο εγκρίνια, λίγο όλο αυτό που συνέβη στην ΑΕΚ, πιστεύω ότι δυνάμωσε στην ΑΕΚ. Δηλαδή, αυτό είναι η ΑΕΚ, να ξέρεις, η ΑΕΚ μέσα από τα άσχημα δυναμώνει πάντα, βγαίνει πιο δυνατή. Το έχουμε αποδείξει χρόνια τώρα. Από εκεί πέρα για τον μπάσκετ θέλω να πω. Κάποιος που είπε ότι να χτυπήσουμε πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, αυτή τη στιγμή θέλω να του πω εγώ ότι η ομάδα είναι επίπεδο EuroLeague, έτσι, η ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες μας σχεδόν έχουν παίξει, είναι μεγάλο... Άλλο ότι έχεις πολλούς παίκτες με εμπειρία υψηλού επίπεδου στην Ευρωλίγκα, άλλο είσαι επίπεδο Ευρωλίγκα. Το επίπεδο Ευρωλίγκα, από τη στιγμή που μιλάμε για μια κλειστή λίγκα με 18 ομάδες, θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα, φίλε. Εγώ να σου εξηγήσω. Για μένα δεν είναι επίπεδο Ευρωλίγκα. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε πάρα πολλές ομάδες που παίζουν στη EuroLeague. Δεν σου λέω για τις πολύ μεγάλες, αλλά για τις μεσαίες που παίζουν, θα μπορούσαμε να τις κοντράρουμε άνετα. Αυτό σου εξηγώ. Ενδεχομένως κάποιες από τις ομάδες που πάνε και έρχονται στην Ευρωλίγκα, δηλαδή αυτές που περνάνε από το EuroCup συνήθως. Δηλαδή έχεις ακούσει κάποιες ομάδες τώρα που έχουν παίξει στη EuroLeague και τρελαίνεις και λες δεν είναι η ΑΕΚ τώρα. Κατ' επιλογή δεν είναι. Ναι, εντάξει, κοντά στην Ευρωλίγκα τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, το έχουμε επιλέξει, αλλά και πάλι πιστεύω ότι επειδή σε λίγα χρόνια θα γίνουμε ομάδα EuroLeague. Δηλαδή θα γίνουν πιο ισχυρές μεταγραφές, πιο σοβαρές μεταγραφές. Ο πρόεδρος
έχει σκοπό να κάνει μεγάλη δουλειά στην Νίκο, δεν είναι έτσι. Ομάδα Ευρωλίγκας είσαι μόνο αν είσαι μέσα στην Ευρωλίγκα. Από εκεί πέρα το επίπεδο είναι άλλο και ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί εκτός από την Ευρωλίγκα, όταν είσαι, δεν μπορείς, έχεις όρια στους παίχτες που μπορείς να προσεγγίσεις. Είναι πάρα πολλοί παίχτες από το πάνω ράφι οι οποίοι παίζουν αποκλειστικά για συμβόλαια στην Ευρωλίγκα. Κατάλαβες ποιο είναι το παραπονό μου. Εγώ πιστεύω ότι αν μπορούσαμε να συμμετέχουμε, λέμε ρε παιδί μου, αλλάζαμε ρε παιδί μου λίγο την κριτική μας και τη σκέψη μας και παίζαμε, πιστεύω ότι το Παναθηναϊκό, λόγω ότι άμα είναι πιο πολλά δεν είναι, θα σε διακόψω πάλι, δεν είναι θέμα απόφασης. Έχει δίκιο που δεν πάει στην Ευρωλίγκα ο Αγγελόπουλος. Επειδή έχει δει κάποια πράγματα άσχημα που ξέρουμε. Έχει δίκιο γιατί για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ και με το οικονομικό επίπεδο που κινείται η ΑΕΚ είναι τεράστιο ρίσκο ακόμα και μια σεζόν στην Ευρωλίγκα. Αν η Ευρωλίγκα εξασφάλιζε κάποια άλλα πράγματα στις ομάδες που συμμετέχουν, σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν, τότε θα ήταν υποσυζήτηση. Για την ΑΕΚ όμως δεν μπορεί να είναι με τις συνθήκες που υπάρχουν. Επειδή είναι λίγο πιο σκληρός ανταγωνισμός και πιστεύει ότι θα χάσει πολλά έσοδα λόγω ότι μπορεί οι μεταγραφές να μην βγουν ή... Εκεί φυσικά. Δηλαδή να πάει μια χρονιά στην Ευρωλίγκα για παράδειγμα μέσω του Eurocup, αν καταφέρει να περάσει από το Eurocup και μετά να είναι εκτός την μεθεπόμενη και να έχει φτιάξει budget του Ευρωλίγκας τη μία σεζόν, δεν γίνονται αυτά. Και επίσης ποια είναι τα εγγυημένα έσοδα της Ευρωλίγκας. Εντάξει, για να... Για να συντηρήσεις, να βασίζεις αυτά και να πεις θα διατηρώ υψηλό budget. Αυτό συμβαίνει όμως ότι πρέπει πολλά χρόνια να το σκεφτείς, πρέπει πολλά χρόνια να χτίσεις ομάδα, να το ρισκάρεις και από εκεί και πέρα... Όχι, είναι πιο απλό, δεν παίζει χτίσιμο εδώ πέρα, φίλε. Εδώ παίζει να έχεις κάποιον με πάρα πολλά λεφτά και να στηρίζει μόνο στο αυτό το πράγμα. Όπως ήταν ο Γιαννακόπουλος όλα τα χρόνια στον Παναθηναϊκό, η οικογένεια Γιαννακόπουλος και όπως είναι η Αγγελόπουλη στον Ολυμπιακό. Οπότε ο πρόεδρος, από ό,τι καταλάβει, στηρίζεται σε ένα πλάνο. Ρε παιδί μου, να μείνει έτσι η ομάδα με κάποιες μεταγραφές και να μην παίρνει ρίσκο και να μένει, ξέρω πώς δεν παίρνει, μόνο ρίσκα παίρνει. Κάθε χρονιά που κάνει ο Αγγελόπουλος ρίσκο είναι. Απλά ο άνθρωπος έχει το μυαλό να λέει ότι δεν θα πάω εκεί πέρα που θα καταστραφώ. Παίρνω το ρίσκο για το επίπεδο που είμαι. Όλη η σεζόν του Αγγελόπουλου είναι με μεγάλο κόστος εντάξει, για το ρόστερ. Εγώ να σου πω, εσένα προσωπικά σ' αρέσει αυτό το πράγμα που παίζουμε σε αυτή τη λίγκα. Δηλαδή, εντάξει, παιδί μου, μπορεί να πεις τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Αλλά πιστεύεις ότι η ΑΕΚ αξίζει για τέτοια πράγματα. Ικανοποιημένος είμαι. Νομίζω ότι η διοργάνωση κάθε χρόνο βελτιώνεται. Φέτος ειδικά το επίπεδό της νομίζω ότι είναι καλύτερο από κάθε άλλη σεζόν. Αυτή που θα ξεκινήσει τώρα η διοργάνωση μετά από το Final 8. Δεν νομίζω ότι πολύ είπεται πλέον σε κάτι στο Eurocup. Για μένα αυτός ήταν ο πρώτος. Νομίζω είναι ίδια πράγματα σχεδόν Eurocup. Μπορεί και φέτος να είναι λίγο πιο υψηλό το επίπεδο στο Champions League. Μπορεί. Αν δεις ότι κάποιες ομάδες στη Eurocup είχαν παίξει και. Πώς θα λέει, η Βαλένθια, θυμίζω και κάτι άλλες ομάδες που είχαν παίξει στο δικό μας, στο Champions. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες χώρες, ρε παιδί μου, μπασκετικές, από τις λίγες μπασκετικές που υπάρχουν στην Ευρώπη, τις οποίες οι καλές ομάδες πάνε στις οργανώσεις της Euroleague. Πόσες ομάδες που ήταν κάποιες γερμανικές, δεν μπορώ να θυμηθώ, που παίζαν Euroleague, δεν πέσανε μετά Champions. Που είχαν πέσει... Η Μπάμπερκ είναι. Η Μπάμπερκ που είχαμε χάσει. Ναι. Η Μπάμπερκ. Γιατί ήταν δυνατή ομάδα. Και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια τους δυσκόλευε. Αν θυμάστε, δεν μπορούσαν να περάσουν εύκολα από εκεί μέσα. Τέλος πάντων για να... Και η Γαλατασαράι που πήγαινε γύρω από τόσα χρόνια έχει φτάσει στο Champions League. Ναι. Εμένα προσωπικά, εντάξει, επειδή μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμένα με χαλάει παιδί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είμαι ΑΕΚ, έτσι θέλω παραπάνω. Οκ, ο πρόεδρος τώρα δεν μπορώ να κάνω και κάτι να διαφωνήσω. Αυτός έχει τα λεφτά, αυτός κάνει κουμάντα. Τι να διαφωνήσεις τώρα, αφού μπάσκετ η ΑΕΚ έχει επειδή υπάρχει Αγγελόπουλος. Δεν υπάρχει Αγγελόπουλος, δεν έχεις μπάσκετ. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χωράει καμία κριτική δηλαδή. Από εκεί και πέρα, σε λίγα χρόνια, θα ήθελα ο πρόεδρος, ρε παιδί μου, αν μπορούσε να το σκεφτεί κάποτε, ρε παιδί μου, ένα ενδεχόμενο. Να πάμε κι εμείς, δηλαδή, θα ερχόταν και πάρα πολλοί κόσμοι θα μάζευε και το ΑΚΑ, έτσι. Άστο αυτό, Νίκο μου. Έχω δει την ΑΕΚ να παίζει Ευρωλίγκα με ομαδάρες, με Ιωαννίδη προπονητή, με αυτά να κάνει πρεμιέρα με τη Ρασίκ Μπαρί και να έχει 4.000 κόσμο. Άσε μου. Εντάξει, άλλες εποχές τότε δεν ήταν τόσο φημισμένη η Ευρωλίγκα. Πώς δεν ήταν φημισμένη. Το μπάσκετ πρώτα απ' όλα ήταν πολύ ακόμα πιο δημοφιλές και είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το. Νομίζω για το ενδιαφέρον, άκου, θα σου πω κάτι για να τελειώσω. Το ενδιαφέρον αποκτήθηκε όταν άρχισε να παίρνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που έγινε γνωστό σε εμάς. Αυτό. Είχαν δηλαδή, ξεκινήσει ήδη. Είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τότε τη σεζόν που σου λέω. Η ΑΕΚ έπαιξε Ευρωλίγκα το 97-98 πήγε και στον τελικό. Στο πρώτο μας λοιπόν με τη Ρασίκ Παρί ήμουνα μέσα και ήταν γεμάτα μόνο τα μπλε. Κλασική κατάσταση. Ναι, απλά σου λέω ότι... Και συντηρούσες τότε ένα ρόστερ, όχι απλά ακριβό, πήγες τελικό Ευρωλίγκας. Δηλαδή τελικό. Γενικά αυτή την αγάπη για να μπει και στο EuroLeague και αυτά και για τους μεγάλους αγώνες, τον έφερε όταν άρχισε ο Ολυμπιακός βέβαια, που έκανε αρχή και άρχισε να παίρνουν τα τέτοια. Και μετά μαζευόταν ο κόσμος
Δηλαδή αν δεν ήταν αυτές οι ομάδες που δεν είχαν πάρει κύπελλο, δεν θα είχε γίνει τόσο ευαίσθητο. Ούτε θα μαζεύαμε τόσο κόσμο. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Ότι σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι παίρνανε κύπελλα τόσα χρόνια και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή μεγαλώσαμε και εμείς δηλαδή, τη διοργάνωση. Πώς να σας το εξηγήσω. Αυτά ήθελα να πω. Έγινε Νίκο, να είσαι καλά. Κουράζουμε, έγινε αυτά. Έγινε. Αυτό, γεια χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτη κάνει έναν περίεργο θόρυβο όμως. Για πάμε τώρα. Θα συνεχίσω την κουβέντα που κάνατε Τάσο με το παιδί πριν. Διάβαζα κάτι για την EuroLeague. Είναι μια διοργάνωση της πλάκας. Έχει 2-3 χρόνια ζωή. Χορηγίες πεσμένες όλες. Αυτό το ακούω από χρόνια πάντως. Η πανδημία την έχει ρίξει πάρα πολύ. Εγώ προβλέπω σε 2-3 χρόνια να διαλυθεί η EuroLeague. Άρα είναι σωστό αυτό που κάνει η ΑΕΚ και μπαίνει στη FIBA. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, είναι σωστό αυτό που κάνει η ΑΕΚ για μένα ανεξάρτητα αν η EuroLeague... Παναγιώτη, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όμως. Κάνει πολύ άσχημο θόρυβο. Ναι, και χάθηκε τελικά. Δυστυχώς. Λοιπόν, προχωράμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι. Τι κάνω. Μίτσο, σε κατάλαβα, αλλά πρέπει να χαμηλώσεις κάτι από αυτά που έχεις ανοιχτά. Πώς πάμε. Καλά Μίτσο, εσύ. Εδώ. Μάθα ότι έρχεται και ένας ακόμα παίχτης. Έρχεται καλός εχόν των πραγμάτων. Αύριο θα κλείσει ο στόπερ ο Ρουμάνος. Για πες μου ρε Αναστάση. Τι σου είπες στην αυτός. Τον έχεις δει καθόλου. Εντάξει, δεν τον ήξερα και απ' έξω και ανακατοτά μέχρι να μάθω ότι τον... Όχι, σε τίποτα έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει, τίποτα... Είναι διεθνής Ρουμάνος. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργεία διεθνής. Παίζει σε ένα καλό πρωτάθλημα όπως είναι το ρωσικό. Είναι 24 χρονών. Δεν νομίζω ότι είναι άσχημο το επίπεδο του για ελληνικό πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι είναι σχετικά υψηλό επίπεδο για παίκτη που έχει ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν φαντάζομαι να είναι έτσι, να είναι από το. Θα την πω τη λέξη, να είναι από το πανέρι, γιατί. Κάτσε, ρε Μίτσο. Σου λέω ότι είναι διεθνής Ρουμάνος, βασικός σε ομάδα του ρωσικού πρωταθλήματος. Υπάρχει περίπτωση να είναι από το πανέρι. Γιατί είχαμε και ένα Ρουμάνο, κάποιο Ιορντάκε, και ήταν από το πανέρι. Άλλο αυτό τον είπαμε. Είχαμε και τον Ντόμπος όμως, που ήταν μια χαρά παίχτης. Ναι. Για την Ευρώπη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Μια χαρά. Και εγώ το ίδιο. Δηλαδή, ήταν χάρηκα, δηλαδή, άνετα δηλαδή. Άνετα όχι, Μίτσο. Στους Γερμαναράδες, να πούμε... Μάθα ότι είχες κάνει πρόβλεψη. Βγαίνεις αλλού και κάνεις προβλέψεις. Στο Over FM. Οπα. Εκεί ήταν ο Κώστας Τσίλης. Και τι είπες. Του λέω. Συγχωρείσαι λόγω Τσίλη. Κωστή του λέω. Η ομάδα του λέω θα αποκριθεί του λέω. Μου λέει εντάξει, αλλά είναι δύσκολο. Το ξέρω λέω ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση λέω, να αποκριθεί. Ότι είναι δύσκολο είναι. Και να το. Τη μετάδοση έκανε ο Μιλτιάδης Παναγιώτοπουλος, αν τον ξέρετε. Ναι, δεν τον ξέρουμε καθόλου. Λοιπόν. Εσύ πήρες να μας πεις ότι ακούσε... Άλλο σταθμό ρε Μίτσο. Τι είναι αυτά ρε Μίτσο. Εντάξει, κάνω διαφήμιση μόνο. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε τώρα. Κάνεις διαφήμιση, οκ, εντάξει. Για πάμε τώρα να δούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα πάει καλά στην Ευρώπη, θα πάει καλά. Στο γιατί... Sport FM ποιος την έκανε τη μετάδοση, ξέρεις. Ο Μιαούλης. Το πέτυχε. Τα ξέρω εγώ όλα εγώ. Και αυτά, ποια ρε, μετάδοση θα μείνει στην ιστορία. Ποια μετάδοση θα μείνει στην ιστορία. Αυτή που δεν άκουγε ο Μίτσος. Αυτή που δεν άκουγες εσύ Μίτσο μου. Γιατί Μίτσο θα είχα καταπιεί την γλώσσα. Είσαι βραχνιασμένος μπαγάσα, είσαι βραχνιασμένος. Λοιπόν, για να πάμε. Πιστεύω ότι στην Ευρώπη θα πάει καλά η ομάδα. Γιατί κοίταξε, το μόνο μεγαθύριο που έπεσε είναι η Λέστερ.
Είναι εξαιρετική ομάδα. Μεγαθύριο δεν ναι, είναι. Ναι, ναι. Μεγαθύριο λες τα μεγαθύρια, τα καθιερωμένα. Ναι, είναι. Δεν μπορεί να πει ότι είναι μια. Είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Premier League αυτή τη στιγμή. Ναι, της Ευρώπης βέβαια. Όχι της Ευρώπης, όχι, αλλά της Premier League σίγουρα. Οι άλλες ομάδες είναι βατές τώρα. Η Μπράγκα και η. Πώς τη λένε και η. Και οι άλλοι, πώς τη λένε. Θα το δούμε πόσο βατή είναι η Μπράγκα. Δεν είναι κανένα τέτοιο μέγεθο. Κοίταξε, αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στην Μπράγκα και στη Βόλσμπουργκ, πιο ισχυρή ομάδα ήταν η Βόλσμπουργκ, δεν είναι. Εντάξει, αν βάλει κάτω. Αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στην Μπράγκα και στη. Είναι καλύτερο πρωτάθλημα το γερμανικό, ενδεχομένω. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω. Ότι η Βόλσμπουργκ. Σχετικό πιο... είναι πάντω. Θα ήταν ισορροπημένο ένα ζευγάρι, α πούμε, Βόλσμπουργκ-Μπράγκα. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα γίνει καθαρό. Αν φαβορί. Κάνω τη σύγκριση αυτή, εγώ βάζω τους Γερμανούς πιο ισχυρούς από τους Πορτογάλους. Συνεπώς, αυτές οι δύο ομάδες, η Μπράγκα και η άλλη, η Ουκρανική, είναι βατές. Και νομίζω, είμαι σίγουρος ότι η δεύτερη θέση είναι δηλαδή εφικτή. Τι λες και εσύ. Εφικτή είναι, για μένα και η πρώτη είναι εφικτή. Εφικτή. Η πρώτη είναι δύσκολο, γιατί φαβορή είναι η Λέστερ για να πάρει την πρώτη. Άλλο είναι φαβορή ισχυρό. Πάρα πολύ φαβορί ισχυρό. Άλλο όμως αγγλική ομάδα που δεν είναι Liverpool, Arsenal, Chelsea καλά, και τέτοια. Εντάξει, και στο Europa League, πρόσκειται στο Europa League. Γιατί πάντα οι Άγγλοι στο Europa League, ειδικά στα μάτς των ομίλων, έχουν μια περίεργη προσέγγιση. Καλά, εντάξει. Αλλά εγώ νομίζω ότι φαβορί είναι η Leicester τώρα για την πρώτη θέση. Για να είμαστε ρεαλιστές. Τώρα για αύριο πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Δύσκολο μάτς. Είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο λόγω του δύσκολου αντιπάλου. Πάντα είναι δύσκολο ο ατρόμητος για την ΑΕΚ, αλλά κυρίως γιατί είναι το πρώτο μάτς μετά από ένα μεγάλο ξέσπασμα ενθουσιασμού και μια μεγάλη προσπάθεια που έκανε όλη η ομάδα. Άκου να δεις. Δύσκολο μάτς δεν είναι, γιατί ας πω, εγώ το έχω παίξει διπλό. Το έχω παίξει διπλό από εδώ μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, άκου να δεις. Σιγά το νέο. Με αυτές τις μεταγραφές που έχουμε κάνει τώρα, τι ξέρεις, αυτό το παιδί αυτό που έχουμε πάρει, ο προσφερειστής αυτός από το Ισραήλ, ξέρεις τι γίνεται, τι κάνει αυτός, Κάτι πήρε το μάτι μου. Τους Γερμανούς προχτές τους παίρνουν σαν σταματημένους. Είναι πάρα πολύ ταχύτατος παίχτης και είναι καλός το ένας με έναν. Συνεπώς, εγώ το βλέπω... άνετη νίκη της ΑΕΚ και να σου πω και σκορ. Όχι, καλά πήγαμε στην Ευρώπη, ας την πρόβλεψη τώρα. Δεν πειράζει. Να μην πω σκορ δηλαδή. Έχουμε και τελικούς μπάσκετ, αύριο έχουμε πολύ πράγμα, ας τα αφήσουμε. Άνετη νίκη της ΑΕΚ αύριο στο Περιστέρι. Εντάξει. Και όσοι παίζουν στοίχημα το παίξουν διπλό. Οκ, μένουμε εκεί. Λοιπόν, έλα. Καλά είναι Κώστα, καλά είναι, μέχρι εκεί καλά είναι. Χαιρετώ. Έγινε Μίτσο. Καλά είναι. Άμα δεν μπει σκορ, σπάει λίγο το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Τι κάνετε, ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Μα πολύ καιρό να τα πούμε. Κώστα, πας μη γάδρος, παράφραση το πας μη έλλη. Όχι, εντάξει, τώρα μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Όχι, είναι πλάκα κάνω. Λέω, ξαναλογώ το παλικάρι, φίλε, εγώ ήταν Ολυμπιακός. Έτσι λέω εγώ τώρα. Ποιος? Που ήταν να αποκάλεσε βάρβαρο. Είναι βάρβαρο. Γιατί πού ξέρεις τι ομάδα, δεν ξέρω τι ομάδα ήταν. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω όλα τα λεφτά είναι η ατάκα σου που λες σε περσικό χαλί. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει, σου ήρθε εκείνη τη στιγμή βέβαια. Αυθόρμητα φοβερή η ατάκα. Εν τω μεταξύ έχω ακούσει αφού το βλέπαμε σαν ένα κοντά σπίτι να κάθεται, έχει γίνει χαμός. Και μου λέει να θέλω να ακούσει μια ούλη μετά τον αγώνα τώρα, έτσι που τα ξανάβαλε. Και ακούω τη γραμμή σου και νομίζω ότι είναι το δεύτερο γκολ. Και είναι το πρώτο μετά, λες ας πούμε, και Αντρέ Σιμόνσον. Λες το δεύτερο, και τι θα είναι. Τι θα δούμε, το τι θα ακούσω τώρα, ας πούμε, και όλα τα λεφτά ήταν. Λοιπόν, Τάσο, ναι. Νομίζω, έχω ξαναπεί εγώ, και το λέω και σε φίλους έτσι, ομόδια, ότι ο Θεός του Ποδοσφαιρικός χρωστάει κάτι στην αρχή. Το έχω πει τη βραδιά του Κυπέλλου που χτυπάγαμε όλη τη νύχτα πέναλτι με τον Ολυμπιακό. Το έχω πει με τη Λοκομοτή που φτάσαμε στα πρόσφυγα κεφαλικού. Το έχω πει... Τώρα αυτά μου έρχονται έτσι, ξέρεις, πολύ άσχημες έτσι αναμνήσεις. Και λέω κάτι μας... Τον πέρα, άδικο αποκλεισμό από το Champions League το 2006, όταν πούλησε η Μίλαν το παιχνίδι στη Λίλ. Την Άντερλεξ που κάναμε το φοβερό παιχνίδι.
με Τσιρίλου και, και σκεφτόμουν τώρα που περίμενα να σας πιάσω και τη, με την Τραμπζονσπορ που δεν κάνει άλλο τύπος η, η συγκεκριμένη μέρα έχει κάνει φοβερό παιχνίδια χωρίς δυνάμεις, απροπόνητη στην Τραπεζούντα εδώ και δεν βάζει το τρίτο γκολ εκεί που δεν γίναγε με τίποτα. Θα μου πεις τι θα κάναμε μετά, δεν ξέρω. Και εκεί ήταν, δεν έπεσε ο Λιβέρα να πάρει το πέναλτι που του κάνανε μόνο, που ήταν πέναλτι. Όπως δεν έπεσε. Και έκανε την προσπάθεια να μείνει όρθιος και εκεί χάθηκε, ήταν πέναλτι. Και στην Ελβετία μου το θύμισε πολύ έντονα στη Σενεγκάλη. Πάλι παραλίγο να μην πέσει. Ναι, 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 και μετά από το 1-2 βήματα. Λοιπόν, γι' αυτό και μείνανε όλοι στο τι έκανε ο τερματοφύλακας, ενώ το πέναλτι το έχει κάνει ο άλλος από πριν. Διπλό είναι και εκεί Μάρς. Αλλά το στην Τουρκία ήταν. Τέλος πάντων. Ο Μιτσάρας, ευτυχώς που δεν είπε, έχουμε φτάσει να, για το πρωτάθλημα, εγώ δεν θα κρυφτώ, είχα πει και πέρσι μετά την αλλαγή που ήρθε ο Κωνσταντινόπουλος ενθουσιασμένος όταν την Τρίπολη θυμάμαι και επειδή δεν το ανερώ, έχουμε υλικό μπροστά, είχαμε πάλι, αλλά τώρα το σκέφτομαι, δεν ήξερα βέβαια και πώς θα πάει ο Ολυμπιακός, πίστευα στον τίτλο πέρσι, βέβαια πίστευα για διεκδίκηση, έτσι, έπεσα έξω, έλεγα πιθανό να το πάρει άλλο. Τώρα, παιδιά, λόγω και του κλίματος που υπάρχει, θα μου πεις το είδες τώρα, τώρα το είδα και δεν σας κρύβω ότι μετά το παιχνίδι, δηλαδή πανηγυρισμοί και όλα αυτά και που διάβασα και καλά, και από αυτά που είδαμε γίνανε μια γροθιά, θα μου πεις αν δεν έχεις υλικό το κλίμα, αλλά το κλίμα, ειδικά στην Ελλάδα, εμείς το ξέρουμε, θυμίζει πολύ παραπάνω από τη χρονιά του Χιμένες. Θέλω να πιστεύω ότι Δημήτρη, αυτό, κάθε δηλαδή... βάλουμε, να κάνουμε λίγο κράτη. Μέχρι, okay. μέχρι την Τετάρτη το κλίμα ήταν τελείως διαφορετικό. Από αυτό, εδώ και πέρα θα δείξει αν αρχίσει να γίνεται αυτό που έγινε και τότε. Από εδώ και πέρα θα φανεί. Ξαφνικά τους είδα. Sorry ρε Δημήτρη που σε κοβώ. Πούλησε ρε φίλε εντός εισαγωγικών, ξέρω εγώ. Έχω στοιχεία. Ο εύθυκτος αμέσως στέλνει μήνυμα αν έχω στοιχεία ότι πούλησε η Μίλαν το παιχνίδι στη Λίλ. Ήμαρτον, επιτέλους, τι είστε όλοι. Ναι, το πούλησε. Όταν κάθεται η Μίλαν να χάσει από μια Λίλ, έχει πουλήσει τη νίκη. Και σε σπάνια σε βλέπω να κρίνεις, αλλά έχεις δίκιο. Τώρα. Μα όλοι, ξέρω εγώ, οι ξυπνητζίδες τώρα εδώ πέρα, έχεις λέει στοιχεία. Άστο τώρα γιατί θα μιλήσω εγώ. Και γι' αυτό θα είναι πάντα και πιο μικρή ομάδα από την Ίντερ, ό,τι και να κάνει. Έτσι. Βαριά φανέλα, αλλά το έχει ξανακάνει, το ξέρεις. Σύστημα το έχει. Λοιπόν, για τον κύριο, για τον φίλο μου. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, μα αυτό με χαροποιεί, γιατί δεν είχα ενδείξεις για καλό κλίμα. Όχι ρε παιδί μου, όταν πλακωμένοι και τέτοια. Αλλά και στον Καρέρα πιστεύω πολύ. Αλλά αυτό το πράγμα, έτσι όπως ήρθε, έχει σημασία παιδιά, έτσι όπως ήρθε η πρόκληση, δηλαδή αν ερχόταν με το 1-0 του Πέτρου εκεί πέναλτι, εντάξει ρε παιδί μου, πάλι πρόκληση θα ήταν, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Έχει σημασία που ήρθε έτσι, ναι. Βέβαια ρε φίλε. Αυτή η συσπήρωση, αυτή. Εντάξει, λοιπόν, το ρόστερ, παιδιά, είναι, μην κρύβομαστε τώρα, έτσι, για ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ καλό, είναι στοχευμένες οι κινήσεις. Για το Σάχος, και σε επειδή σε διαβάζω τάσο, μου έκανε εντύπωση που, γιατί και εσύ είχες εντυπωσιαστεί από το τελικό, ξέρεις που λέω που λες, σου δίνει την εικόνα, ότι τους έπαιζε μόνος. Στο δεύτερο ημίχρονο μόνος ότι την έπαιζε την ΑΕΚ. Μα θυμάμαι ότι ο Λουτσέσκο, και μου έκανε εντύπωση, δεν τον είχα σε τέτοια ποδοσφαιρική κίνηση, το Σάχος μου. Τον είχα για καλό, απλά πέφτει και θα μου πεις πού τον είσαι, ότι δεν παιχταράς. Νομίζω ότι είναι φίλε, ξέρεις γιατί σου φαίνεται, γιατί σου δίνει στοιχεία και γι' αυτά μιλούσαμε από πολύ καιρό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το μάτς με την Τραμπζονσπορ. Νομίζω ότι είχε ήσουν ένα σχόλιο δίπλα μου, Τάσο, έτσι, σε εκείνο το μάτς. Που λέγαμε με τη, πώς είχαμε φάει το γκολ στη μικρή περιοχή με τον Μπάρκα που δεν βγήκε και τα κορμιά κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο στην ΑΕΚ, ακόμα και στην πρωταθληματική χρονιά, δεν υπήρχε. Δηλαδή, ο παίκτης ο οποίος στο κέντρο θα σου πάρει, θα ελέγξει τον χώρο, θα σου πάρει τις κεφαλιές, θα κυκλοφορήσει με αυτές τις μεσαίες, κοντινές πάσες το παιχνίδι. Ξέρει που να σταθεί. Μπορεί σε ταχύτητα πολύ να λένε ότι στερεί και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι. Και ο Τάσος μου το λέει που ρεπορταζιακά το ψάχνει έχει πιο πολύ. Γρήγορη ποδοσφαιρική σκέψη. Ναι, οι πάσες ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλάζουν αμέσως την ισορροπία και εκτός αυτού θα βρεθεί και σε καλύτερη κατάσταση σωματικά σε λίγο καιρό και θα το δούμε πραγματικά να κάνει αυτά τα μικρά πράγματα που έλειπαν πολύ από την ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, στα κόρνερ βλέπεις ότι πλέον είναι τελείως άλλη αντίδραση. Δηλαδή, με το Σάκοφ
είναι και πιο ασφαλής η άλλη. Βλέπω τον Κρίσιτ στα στημένα πιο ζωηρό. Που και αυτό είναι για ποδοσφαιριστή ψηλό, παιδί. Δεν λες ότι είναι. Όχι, έχει, ναι. Έχει ύψος. Δηλαδή βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα στις κεφαλιές. Που το φοβούντουσαν πολύ οι δικοί μας αυτό το πράγμα. Να το πω αλλιώς. Θεωρώ ότι σε σχέση με τον Σιμάνσκι, ο Σιμάνσκι περίσσει σε τρεξίματα. Είναι πιο πολύ. Είναι άλλο στήλο Σιμάνσκι. Είναι για άλλο τρόπο παιχνιδιού. Μπράβο. Είναι πιο πολύ διάστατη προσφορά του Ουκρανού. Του Σάχοφ, λοιπόν, για τον, πώς το λένε, τον Λιβάη Γκαρσία, νομίζω έδειξε το παιδί και εγώ περίμενα να αντέξει μέχρι 60 λεπτά. Απίστευτα δυνατός, απίστευτη, δηλαδή ρε παιδί μου, το έχει, το επιχειρεί. Μένα μου κάνει εντύπωση τακτικά που είναι πολύ σωστός, έτσι πέρα δηλαδή από την αξία του, την ποδοσφαιρική. Εάν αυτό η παλιά εμείς, το στόπερ ο Ρουμάνος, Τάσο μάλλον δηλαδή κλείνει, έτσι μάλλον, γιατί μια μεταγραφή αν δεν πέσει. Άμα δεν τελειώσει, ακριβώς αυτό που έλεγαν. Θεωρώ ότι είναι, δηλαδή, σκαλοπάτι πάνω από τους πικρούς, τους άγουρους ποδοσφαιρικά που έχουμε και βγάζω τον Ζιγκρίνσκι, για τον οποίο υποκλίνομαι, στον οποίο υποκλίνομαι πάλι αυτό που λες, εμφωνώ. Δηλαδή είναι άλλη ΑΕΚ με τον Ζιγκρίνσκι. Αν του κάνουμε διαχείριση αυτού του ανθρώπου και παίζει στα κρίσιμα παιχνίδια, δεν τη φοβάμαι την ΑΕΚ. Δηλαδή, αν ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στα κρίσιμα θα είναι ο Τσιγκρίνσκι, είναι άλλη ΑΕΚ. Τώρα, αυτά που λένε μερικοί, και έρχομαι τώρα γιατί θα μιλάμε όλη τη νύχτα και συγχύρωνο, μόνο που σκέφτομαι πόσο αμφισβητήσαν αυτό το παιδί το Σιμόνες. Όλοι ξέρουμε, τουλάχιστον ξέρουμε λίγο μπάλα, ότι ο Σιμόνες δεν είναι το 8ο δεκάρι που θα σου βγάλει τη μεγάλη μπάλα. Αλλά αυτή τη θέση την κατέχει όσο ελάχιστη. Όχι λίγη, ελάχιστη. Όταν είναι απελευθερωμένος με παρουσία άλλων από άλλα καθήκοντα, κάνει παπάδες το παιδί. Και εγώ δεν στεκόμαι στον γκολ. Το γκολ. Να το πω τυχερός ούτε αγαπητός. Δεν παίρνει και τίποτα, ήταν απίστευτο. Ρε παιδιά, ο Σιμόνες έχει ήταν, δείξει. Έκοβε τα πάντα, δηλαδή ότι πραγματικά ήταν. Είναι υποτιμημένος. Το κάτι άλλο. Αν θυμάμαι καλά στη μετάδοση, γύρω στο 48-50, λέω ότι ο τρόπος που βγαίνει ο Σιμόνες, γιατί αυτός είναι που βγαίνει πιο πολύ. Παιδιά ήταν παντού. Σε στυλ ότι εγώ παρασύρω την ομάδα και την πάω μπροστά. Ναι. Κάπου το λέω αυτό, ότι βλέπω το Σιμόνες ότι είναι με το μάτι, δεν το είπα έτσι ακριβώς, ότι μπαίνει έχει ο Σιμόνες, γιατί... είναι πολύ ορμητικός μέσα στο δεύτερο μήχρο. Παιδιά, έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Συνήθως το δεκάρι έχουμε στο μυαλό μας ή τον δημιουργικό μέσο για συνήθως, ρε παιδί μου, κάποιο στόπερ πίσω. Έχει απ' έναν χαμηλόν τον παιδί. Θα σου πω κάτι. Αντιληφθήκαμε και πολλά πράγματα, εγώ πιστεύω, την Πέμπτη. Δηλαδή, θα σου πω, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ο Σιμόνες στην πραγματικότητα είναι αυτός που. Εντάξει, μπορεί και έχουν κάτσει πολλές τράπεζες βραδιές και για τον ίδιο κτλ. Είναι αυτός που αντιλαμβάνεται περισσότερο και από τους Έλληνες ακόμα ότι, ρε παιδί μου, η βραδιά. Επειδή έχει αυτό το στοιχείο ότι πρέπει να κάνω ένα βήμα μπροστά. Δεν θα τα καταφέρει πάντα. Αλλά και σε μέρα που είναι σε κακή απόδοση. Αλλά είναι αυτός, ρε παιδί μου, που τελικά λες ότι θα έπρεπε να είναι ίσως εκείνος αρχηγός. Εγώ δεν κολλάω στο ότι πρέπει να είναι ο αρχηγός Έλληνας. Ο Σιμόνες στην πραγματικότητα. Γιατί η μεταγραφή του έγινε σχεδόν στα μέσα πριν γυρίσουμε στο... Έκλεισε το Γενάρη που ήμασταν Β' Εθνική και ήρθε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Έπαιξε μόνο Α' Εθνική, δεν έπαιξε στη Β', αλλά η μεταγραφή του είχε κλείσει. Οπότε είναι σε όλη την πορεία, πέμπτο προς έκτο χρόνο τώρα ο Σιμόνες. Δεν μπορείς να πεις ότι... Όχι, είναι... Συμφωνείς έτσι όπως το... 100% συμφωνώ. Αυτή. Είναι πολύ δυνατό στοιχείο στα αποδυτήρια. Είναι δυνατός χαρακτήρας πρώτα απ' όλα. Θέλω να σας θυμίσω ότι από τη Μορέιρενς... Εγώ θα σου πω κάτι. Για μένα στα πρώτα 20 λεπτά, αν μπορεί να φανεί υπερβολή, ξέρετε τι έχω σύρει στο μάνταλο, και γίνονται μάχες και τέτοια, του έχω πει και βαριά πράγματα, ας πούμε, με την έννοια της κριτικής, όχι κάτι σε προσωπικό. Έχω κάνει πολύ σκληρή κριτική στο μάνταλο. Τα πρώτα 20 λεπτά από τους 22 που παίζανε, θεωρώ ότι αν έβλεπε ένας που δεν είχε ξαναδεί τις ομάδες, θα έλεγε ότι από τη μία ομάδα είναι ο Μάνταλος και από την άλλη είναι ο Άρνολτ. Δηλαδή αυτοί οι δύο παίχτες είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο μάτς. Και περισσότερο ο Μάνταλος, γιατί έχει προλάβει να κάνει 3 κλεψίματα, έχει κατεβάσει την μπάλα, θα μου πει σε 20 λεπτά, δεν μπορεί να το καταλάβεις, αλλά είναι τα πρώτα 20 λεπτά, κάνει την πολύ γρήγορη εκτέλεση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες του μάτς που κέρδισε το πέναλτι ο Κρίσιτς. Οπότε σαν παίκτης δεν υστερεί. Εκεί που υστερεί ο Μάνταλος, ξέρεις που είναι, αυτό που του έχει φορτωθεί από ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και από τον τύπο.
ότι, το Μάνταλο, ότι σόν, Κώστα μου. Αν ο Μάνταλος, εγώ σου λέω λοιπόν, δεν είχε την έννοια ότι είναι ο αρχηγός και ότι πρέπει να το πάρει απάνω του και ήταν νούμερο 2 ή νούμερο 3, εγώ σου λέω ότι θα είχε κάνει 50 μάτς καλύτερα στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί τελικά φαίνεται το παιδί δεν σκέφτεται, δεν είναι ότι, η λιγοψιά με την έννοια ότι λύγησε επειδή έχασε το πέναλτι. Στο μυαλό του πιστεύω ότι ήταν το τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, αυτό, αν δεν προκριθούμε, τι θα έχω να ακούσω επειδή έχασα εγώ το πέναλτι. Λες και στα άλλα 70 λεπτά δεν θα παίχτη μάτς. Αλλά εκείνη την ώρα, στο μυαλό του ανθρώπου, είναι αυτό. Κώστα, με τον Πέτρο γίνεται μια μεγάλη ποδοσφαιρική αδικία. Βέβαια, αυτοί που ξέρουν, τον εκτιμούν και τον βάζουν εκεί που πρέπει. Δηλαδή, αυτό με τον κόσμο της ΑΕΚ, ξέρουμε πώς έχω αρπαχθεί δικούς μας. Καταρχάς, τους λέω, με δύο χιαστούς, άλλος δεν θα περπάταγε. Πρώτον. Δεύτερον, χωρίς το Μάνταλο, από δημιουργία είναι σχεδόν μηδένια τα πιο πολλά παιχνίδια. Και κερδίζουν το Μάνταλο, δηλαδή θεωρούν ότι είναι ο Μέση, μαζί και ο Ρονάλντο, θα τα κάνει όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, και επειδή χαμηλώνει τον παιδί και αγαπάει, θεωρώ πολύ την άκρη, δεν πουλάει ο Παυλίδη και εγώ τρελαίνομαι με κάτι τέτοιο. Όχι, δεν λέει και επαγγελματία 100% είναι και να σου πω και κάτι. Σε σύγκριση με άλλους ποδοσφαιριστές που είχαν παρόμοια στοιχεία, εγώ θεωρώ ότι ο Μάνταλος σε εργατικότητα είναι ο κορυφαίος. Και φαίνεται στο σώμα του καθενός, έτσι. Δηλαδή, ο Μάνταλος πώς ήταν όταν ήρθε από την Ξάνθη κτλ. Και αυτό παίζει ρόλο, φίλε. Ο προπονητής θέλει να σε δει να εργάζεσαι, να μην κοροϊδεύεις. Ο Μάνταλος, τα χαρακτηριστικά του, τα σωματικά, τα έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Με την πάροδο των χρόνων, δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα παίκτη που τεμπελιάζει. Το θέμα Μάνταλου, όλοι οι προπονητές τον βάζουν ακόμα και στη θέση που δεν είναι αριστερά, γιατί θέλουν να είναι μέσα. Έχει στοιχεία το παιχνίδι του που πρέπει να είναι μέσα στην ΑΕΚ. Σε αυτή την ΑΕΚ. Τώρα, αν είχε αποσαβέψει και πάνω, ενδεχομένως να ήταν αλλαγή και τσάρτα και τσπάγια. Σε αυτή την ΑΕΚ είναι υπεραπαραίτητο. Θα την λέμε τώρα. Και κλείνοντας, θεωρώ, αυτό ήθελα να πω για το πρωτάθλημα, είναι καθοριστικό αύριο και θυμίσω ο Μάνταλος. Πόσο συμμετοχή. Θεωρώ ότι θα παίξει, δεν έπαιξε και πολύ. Και θυμίσου ποιος θα το πάρει το παιχνίδι, όλη η ομάδα βέβαια. Αλλά θυμηθείτε, εγώ θα το ρισκάρω να το πω. Ο Μάνταλος μετά και από την αντιμετώπιση αυτή που είχε από τους υπέροχους. Με τον Αντρόμ το έχει και καλή παράδοση ο Μάνταλος. Δεν ξέρω αν έχει παράδοση. Ένα μπλάνκο θα ήθελα εγώ εκεί σε κάποια στιγμή στο 81 να φύγει από πλάι και να του δίνει μια παλιά. Ξέρει την αρρώστια μου με τον Ίσμα. Αλλά έχουμε πολλούς. Ο Ανσαριφάτ είναι πολύ μυαλωμένο στο τεφόρ. Παίζει πάρα πολύ με το μυαλό. Εγώ θυμάμαι και εσύ από τον Πανιόνιο το έλεγες και τον ξάδερφό μου, ξέρεις, που είχε τα πιτσιρικά στους μικρούς και μου έλεγε τότε, πριν πάει ο Ολυμπιακό, απίστευτος παίχτης, απίστευτος. Μπορεί να μην δείχνει, ρε παιδί, τόσο βιρτουόγος, ξέρεις, δηλαδή στυλ, αλλά παίζει πολύ με το μυαλό του, πάρα πολύ. Έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή να πάμε και γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα. Πέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, ο Μάρκος με. Γεια σου, Μάρκο. Μάρκο. Τι κάνετε. Κώστα, η μοναδική βραχνάδα που έχεις και δεν θα υποπτευτεί κανείς ούτε κορονοϊούς ούτε τίποτα, όλοι ξέρουμε από τι είσαι. Τώρα, να σου δώσω μια ευχή. Γίνε καλά, έτσι καλά, και από 22 Νοεμβρίου ξαναβράχνιασε. Όχι 22 Νοεμβρίου, 29 Οκτωβρίου. Έχουμε και την Πράγκα, πιο νωρίς, 22. 22, ναι. Από εκεί θα ξέρουμε από τι έχεις βραχνιάσει. Πρώτα έχουμε τον ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, λέω το ξέρεις για τα ξένα. Ναι. Εντάξει, στο ελληνικό... εντός δεν γίνεται, εντάξει. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν γίνεται. Όχι, εντάξει, στο ελληνικό πρωτάθλημα ξέρεις, πρέπει να κρατάμε και τα προσχήματα, ναι. Ξέρεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχεις ιερό, ξεκουράσεις τώρα και σε μερικές εβδομάδες. Τάσο, τι γίνεται με τις εκκρεμότητες μας. Ποιες είναι οι εκκρεμότητες μας. Εννοώ, ας πούμε, Λιβάγια, Ολιβέιρα, Αλμπάνι. Εννοώ, ξέρεις, για τα συμβόλαια. Τον Αλμπάνι το ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν τον δίνει ούτε δανεικό. Ναι. Οπότε μόνο η εκκρεμότητα, σύμφωνα με αυτό που βγάζει σήμερα η ΑΕΚ, είναι αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του ή όχι. Είναι διατεθειμένος ή έχει... Ή τον έχει πάρει ψυχολογικά από κάτω τώρα το Χρήστο, γιατί ναι. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Βέβαια δεν είναι και αυτή η λογική. Εμένα με προβληματίζει αν ένας παίχτης, όταν κάθε να συζητήσει με την ΑΕΚ για να ανανεώσει το συμβόλαιο, δηλαδή του προσφέρει η ΑΕΚ ανανεώσει συμβολέου. Σαν να φοβάται τον εσωτερικό ανταγωνισμό, ναι, κάπως. Ναι. Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Ωστόσο, έχει συμπάθειες πολλές στην ΑΕΚ και δικαίως έχει συμπάθειες. Ναι. Και θέλουν να το κλείσουν θετικά το θέμα, να μείνει κι άλλο στην ομάδα. Τώρα για τα άλλα συμβόλαια, αν δεν γίνει κάτι τρομερά, δηλαδή εγώ δεν έχω υπόψη μου, μπορεί να μην το ξέρω. Έτσι. Ναι. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ελέγχω τα πάντα στο ρεπορτάζ.
Αλλά με τα στοιχεία που έχω εγώ, δεν βλέπω μέχρι το κλείσιμο των μεταγραφών τη Δευτέρα να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στα συμβόλαια είτε του Λιβάγια είτε του Ολιβέιρα. Ναι. Οπότε πάμε για το επόμενο διάστημα και βλέποντας και κάνοντας. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίτα, αυτό που συζητάγατε προηγουμένως, ότι έξι θυμίζει λίγο, ας πούμε, το 17-18, είναι αλήθεια, γιατί κοίτα, σου θυμίζω και το 17-18 ότι τον Αύγουστο, ας πούμε, που είχε προηγηθεί με τα ευρωπαϊκά, προηγείται της ΤΣΕΣΕΚΑ που δεν είμαστε σε καλή φάση γενικά σαν οργανισμός, δεν υπήρχε τόσο καλό κλίμα. Αναθαρίσαμε με την εμφάνιση στη Μόσχα χωρίς να έχουμε πάρει αποτέλεσμα, αλλά η εμφάνιση ήταν καλή. Και μετά ήρθε, ας πούμε, τα δύο παιχνίδια με την Πρις, που σημειολογικά ο Σιμόες πάλι έδωσε το έναυσμα για την ανταπίθεση που λένε συνολικά. Και μετά Κυριακή με Κυριακή, Τετάρτη με Τετάρτη, σιγά σιγά ανέβηκε η ψυχολογία, ανοίγεται το κλίμα και τρώγοντας λέει ανοίγει η όρεξη. Κάπως έτσι το βλέπω και φέτος. Δεν θα πω μεγάλη κουβέντα από τώρα, αλλά... Σε κανένα δύο μήνες θα μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί ας μην υπάρχει ο Τρόμπτος, είναι η διακοπή, μετά ο ΠΑΟΚ. Αν θέλεις και μέχρι και τον ΠΑΟΚ, κρατιέμαι και μετά, αν όλα πάνε καλά, αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ πιστεύω δηλαδή, γενικά. Σίγουρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε πριν γίνει το μάτς με τον Ατρόμητο, από ποια άποψη. Ότι το μάτς με τον Ατρόμητο, αν το πάρεις, είναι αυτό που έλεγες από την αρχή. Να κάνω τρεις νίκες. Μπράβο. Ειδικά τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει ήδη και απώλειες. Και να φτάσω στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, με μια νίκη να μπορώ να δημιουργήσω μια κατάσταση υπέρ μου σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Έχοντας... Αλλά είναι προϋπόθεση να κερδίσει τον Ατρόμητο. Γι' αυτό σου λέω ακόμα μην παίρνουμε πολύ αέρα, να δούμε πώς θα πάει. Σιγά σιγά. Τώρα για το ρόστερ νομίζω έχουμε πάρα πολλές λύσεις γενικά. Ξαφνικά ας πούμε σκέφτεσαι ότι μπορεί να μείνει ο Λιβάγια έξω και δεν τρέχει τίποτα. Σκέφτεσαι ότι ο Μάνταλος θα μείνει έξω και δεν τρέχει τίποτα. Έχεις δηλαδή μέσω επιθετικά κυρίως έχεις πολλές λύσεις και στα μπακ ας πούμε είσαι πλέον αξιόπιστος, δεν είσαι μετά όπως. Το μάτς με τη Λαμία έλεγα κάτι ειδικά πάλι για το Μάνταλο και το λέγαμε με τον Κώστα ότι αυτή η δυνατότητα να βγαίνει και πιο νωρίς από παιχνίδια ακόμα και στο προχθεσινό ρε παιδί που είναι ένα μάτς στο οποίο δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι μπορεί να βγει ο Μάνταλος έτσι. Όχι, να το βγάζεις. Έχεις επιλογές στο κέντρο να τους βγάλεις. Όλη αυτή η οικονομία που γίνεται στο Μάνταλο και με τη Λαμία βγήκε νωρίς, στο ίδιο λεπτό περίπου. Στο βάθος του χρόνου θα τον βοηθήσει. Δηλαδή, γενικά και το Μάνταλο και όλους τους παίχτες, γιατί υπάρχουν τελευταίες. Δεν είναι ανάγκη. Ακόμα... Κάτσε, μισό λεπτό να σας διακόψω. Πάλι ένας ξύπνιος, το έχει ρωτήσει τρεις φορές. Λέει, βάλανε ρήτρα στο Γιακουμάκι. Πουλήθηκε, φίλε μου, ο Γιακουμάκης. Δεν δανείστηκε. Έχει κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης η ΑΕΚ. Εντάξει, sorry που σε... Επειδή έβαλε γκολ σήμερα. Και ο Αραούχο έβαλε σήμερα. Έβαλε και ο Αραούχο. Το δεύτερο της Λας Πάλμας. Πρώτη νίκη Λας Πάλμας. Ο Βράνιες πώς πρώτα διαπέζει στην Άντερλε. Για να δούμε και τους πρώην μας, ας πούμε, πώς πάνε. Όπως ξέρω παίζει, ναι. Μάλιστα. Πώς γενικά έχουμε... Έχουμε πολλές λύσεις και τώρα πάνω και το Ρουμάνο. Για το Ρουμάνο ξέρουμε τίποτα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πέρα από το βιογραφικό του Τάσο. Δηλαδή ας πούμε είναι αριστερό στόπερ παράδειγμα. Δεξιοπόδαρος είναι. Α, δεξιοπόδαρος. Μάλιστα. Εντάξει. Κάθε τι που έρχεται και συμπληρώνει το ρόστερ και σου δίνει εναλλακτικές γιατί θα χρειαστεί μεγάλη οικονομία δυνάμεων από τις ομάδες. Βλέπω γενικά λέει παιδί μου και... επιφυλάξεις. Παιδιά, κάπου λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Τι είδους παίχτες περιμένουμε να πάρουμε. Δηλαδή, όταν αρχίζουμε και σκεφτόμαστε αν είναι μια καλή εναλλακτική ένας εν ενεργεία διεθνής της Ρουμανίας και αν μας καλύπτει, κάπου έχουμε αρχίσει και χάνουμε λίγο το μέτρο. Ναι. Εντάξει, ο Βράνιες ήρθε ως ελεύθερος, ως ελεύθερος διωγμένος στην ουσία, από την Ντόμ Τόμσκ. Μια ομάδα στη Ρωσία που τώρα δεν είναι καν. Μια ανάλογη που είναι τώρα η Ούφα. Ναι, μια ανάλογη που είναι η Ούφα. Αλλά πρόσχε, διωγμένος όμως. Διωγμένος, ναι. Ναι. Άλλο βιογραφικό. Είχε αλλάξει 8 ομάδες σε πόσα χρόνια. Σχεδόν μια ομάδα το χρόνο. Ναι, σχεδόν ίσως και λιγότερο ή μήνες να βγαίνει να διαιρέσεις.
Τέλος πάντων, πάντως βλέπω, ας πούμε, η ΑΕΚ αρχίζει και έχει μια πληρότητα σε όλες τις θέσεις, σε όλες τις γραμμές, που λύνει τα... Δηλαδή μπορεί άνετα να κάνει rotation ο Καρέρα σε 3-4 θέσεις μεθαύριο και να μην φανεί. Πάντως, για να δεις πολλές φορές τι, κάνει, τι διαφορά κάνει ένας παίκτης που, ναι, που θα πληρώσει πολύ καλά και το έκανε στην περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Το παιχνίδι το προχθεσινό με άλλον να αντιμετωπίζει ο Οτάβιο, με άλλου είδους παίκτη. Ναι. Δηλαδή ο αντίπαλος του Οτάβιο που έκανε πάρα πολύ παιχνίδι από τα αριστερά, δεν τον άφησε, ειδικά στο δεύτερο μήχρο τον έκοψε πολύ ο Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Τον έκοψε τη φορά, αλλά και στο πρώτο. Είναι για να κερδίζει Βόλφου και να κάνει φάσεις για 0-2, για 1-2, για τέτοιο. Πρόσκαι, το ότι έχει τον Λιβάη Γκαρσία τον σταματάει να κατεβαίνει κάτω. Ο Λιβάη Γκαρσία συμπεριφέρεται σε πολλές περιπτώσεις που πάει να επιτεθεί ο Οτάβιο σαν αμυντικός. Μιλάμε τώρα ότι η δουλειά που έχει κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, ειδικά στο ένα μικρό ήταν από την πλευρά μας τελείως, είναι τρομερή, παιδιά. Δηλαδή δεν αφήνει αυτός ο αριστερός, ο μπακ που είχαν ο Βραζιλιάνος, έκανε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού της Βόλφσμπουργκ και τον έκοψε ο Γκαρσία, του την έκοψε αυτή την όρεξη να κατεβαίνει. Σακαρετσάκι. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι δύο παίχτη. Αν πρόσεξες. Μιλάμε, ήταν μία σου και μία μου. Δεν λέω ότι κέρδισε όλες τις μάχες. Όχι. Ο Λιβάη, αλλά όταν έχεις έναν το ίδιο γρήγορο και να έχεις το νου σου μη σου ξεφύγει, που πήγε και κατάπιε του Κυλαβογγή την μπάλα από τα δεξιά και πήγε να βγάλει την παράλληλη σέντρα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις τέτοιο παίχτη. Ακόμα και αν δεν κάνει κάτι επιθετικό σε εκείνη τη μέρα που το χρειάζεσαι. Το ότι και μόνο θα κόψει το επιθετικό γενές μπακ να μην σου κατεβαίνει, είναι το μισό παιχνίδι, φίλε. Γιατί με άλλους παίχτες αυτός ο Οτάβιο θα μας είχε κάνει σουρωτήρι. Αν προσέξατε, αυτό το πρόσεξα Κώστα εγώ. Με το Βέρντε, με το Βέρντε αυτό το μάτς, μόνο και μόνο για αυτό το παίχτη. Μόνο και μόνο. Όχι, θα είχαν προβλήματα πολλά. Ποια προβλήματα. Θα μπορούσε να είναι 0-2, ειδικά μετά από χαμένο πέρα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Αυτό που λες, το πρόσεξα όταν μπήκε το λίγο χρονικό διάστημα στην Ελβετία που παίξαμε. Ο αριστερός μπακ των Ελβετών. Που κατέβαινε μέχρι εκείνη τη στιγμή συνέχεια μετά. Μπράβο, αναγκάστηκε να συγκλίνει προς το κέντρο. Δηλαδή, σταμάτησε τα μπασίματα σαν αριστερό εξτρέμ και αναγκάστηκε να λειτουργεί σαν αριστερό χαφ, σαν κεντρικό χαφ κάπως. Που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή κάθε δεξής μπακ θέλει ένα τέτοιο παίχτη μπροστά του. Εγώ πιστεύω. Μου θυμίζει, ας πούμε, τον Γκάλο στα καλά του, που πολλές φορές τον βάζαμε. Μην τον μελετάς σήμερα τον Γκάλο. Άστονα τον Γκάλο εκεί που είναι τώρα. Άστονα. Τώρα. Ρε, άστονα εκεί πέρα που είναι, μην έχουμε τίποτα τράβαλα αύριο να δεν είμαστε. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Άστο. Καλά είναι εκεί που είναι. Πάντως, γιατί ξέρεις τι θα πούμε. Γιατί ξέρεις τι θα πούμε. Ποια θα είναι η συζήτηση μετά. Διώξαμε τον Γκάλο και κρατάμε τον μπακάλι. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Παιδιά, όλα καλά, θα δούμε αύριο. Ελπίζω αύριο να έχουμε διπλό και κούπα στο μπάσκετ, έτσι να είναι ένα ωραίο κυριακάτικο βράδυ και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έλα, καλή συνέχεια. Χαρά. Γεια. Καλό βράδυ. Πάμε άλλη μία, πολύ γρήγορα. Ναι, ένας αδικημένος τώρα, γιατί έχουμε 4 λεπτά και να πούμε, παιδιά, πρέπει να κλείνουμε 2 ακριβώς. Δεν είναι ότι εμείς έχουμε πρόβλημα να έχουμε 2-3 λεπτά παραπάνω να το κρατάμε. Το πρόγραμμα του σταθμού. Είναι το πρόγραμμα του σταθμού έτσι που πρέπει να κλείνουμε 2 ώρα ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο γρήγορα. Καλησπέρα. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Έλα, ρε παιδιά, σας έπιασα. Κώστα, έλα, σε έπιασα. Ρε, ο μάνας σου, ρε. Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα μου. Τι κάνεις, ρε, εσείς, τρέχετε λίγο παραπάνω την εκπομπή. Πολύ κρατάτε τον κόσμο. Εγώ είχα χρόνια να πάρω να πω την αλήθεια. Αλλά ο άλλος τώρα 8-9 λεπτά τώρα. Είναι έτσι, είναι έτσι τώρα. Τρέχετε την λίγο ρε, εσύ παραπάνω. Εγώ το πίσω, εγώ είχα να πάρω χρόνια. Για χαρακτήριο σου πήρα τώρα και έκανα υπομονή να κάτσω, αλλά τρέχετε λίγο παραπάνω να μιλήσουν και άλλοι. Λοιπόν, μπράβο, προχθές ήταν ωραία η φάση. Κοίταξε, είναι και θέμα τύχης πολλά πράγματα. Έτσι, η ΑΕΚ πέρασε τώρα από τη μύτη της Βελόνας, να λέμε και την αλήθεια. Αλλά έχει και προπονητή σοβαρό. Έτσι, κανένα τώρα δεν είναι τυχαίος. Εγώ γνώμη μου, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Αλλά... αυτό έχω να πω, Καρέρα, δεν είναι τυχαίος. Ξέρει μπάλα, δεν είναι τυχαίος προπονητής. Έτσι δεν είναι. Αφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Μπορεί να έχει επιλογές που εμάς να μας χαλάνε να κάνει. Έχει όμως αποτελέσματα. Εκεί που ήταν λίγο μπουγάδα ήταν στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Αλλά και εκεί τώρα η ΑΕΚ έπαιξε με περισσότερο ρόστερ. Δεν είχε παίχτες να βάλει φετινούς. Ήταν περίεργο το παιχνίδι.
Η φάση στο πρώτο δεκάλεπτο πλέον μπορεί να καθορίσουν ολόκληρο μάτς. Δηλαδή δεν το βάζει εσύ, το τρως εσύ. Τέλος, καθορίζεται και τύχη του μάτς. Και όταν ο άλλος έχει αέρα έτσι κι αλλιώς. Και το άλλο το παιδί, καλησπέρα στον Τάσο, τον Κώστα τον ξέρω και προσωπικά. Ναι. Λοιπόν, όχι, εγώ τον εκτιμώ τον Καρέρα, Κώστα. Τον θεωρώ καλό προπονητή. Όχι, λέω για το πώς πήγε το μάτς, το πρώτο δεκάλεπτο για το τελικό, εντάξει. Α, στο τελικό τώρα ήταν ένα άλλο πράγμα. Ξενέρωτα έχασε, να σου το πω και έτσι. Ξενέρωτα εντελώς. Δεν ήταν τώρα αυτό το παιχνίδι, ήταν ξενέρωτο, αλλά δεν μπορεί να κρυθεί ένας προπονητής από εκεί. Καρέρα σημάζεψε τα σημάζευτα, παιδιά. Παιδιά, ο προπονητής, εγώ ξέρεις ποιον ήθελα στον Παναθηναϊκό τώρα προπονητή. Ας το πω. Και μπορεί να γελάστε εσείς, μπορεί να γελάστε. Χιμένες θέλει ο Παναθηναϊκός τώρα. Το Χιμένες. Το Χιμένες θέλει. Α, έκοψε το Χιμένες. Τελείω. Με πιάσεις με τη μία. Το Χιμένες θέλει. Τι να λέω. Και ένας ακόμα λόγος είναι ότι με τους Ισπανούς θα βρει και πεδίο έτοιμο. Του αρέσει να συνεργάζεται με συμπατριώτες. Πάρα πολύ. Τέτοιος προπονητές θέλει. Τέτοιος. Τα πειράματα δεν είναι. Έχει κάνει και ο Αλαφούζος, δεν ξέρω τι του κάνουν. Έχει δώσει ένα καράβι λεφτά. Δεν γίνεται από τέτοια. Να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Δεν είπα εγώ ότι πρέπει να φύγει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έλεγα ότι είναι έτσι η κατάσταση. Μακάρι να βγούμε όλοι ψεύτες. Και σε ένα μήνα, δύο να λέμε ότι είμαστε άσχετοι. Δεν το βλέπω το πράγμα να είναι. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Κωστάρα μου, φιλάκια. Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Για πάρτε σου πήρα, ρε. Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αύριο με παγκάκι και κέτσε. Καλό βράδυ.